σκέψη μου πετά. Σαν να έχω κέφι πασχαλιατικά. Τι ώρα είναι? 10. Ποιος είναι πρωινιάτικα? Η άνοιξη μας ήρθε, του δώσαμε ξανά. Δουλειά κανείς δεν θέλει, μόνο ερωτά. Η μέρα μεγαλώνει, το μυαλό μου στα νησιά. Τι άλλο πια να κάνω καλοκαιριάτικα? Τι ώρα είναι? 10. Σε ένα γόρι που μόνο δεν είναι σίγουρα. Γιατί είναι και δύο μέτρα παλικάρι. Ο Μπέτι μου του Κυριακού του. Α, σωστό. Ναι. Okay. Εσύ με το σημαντικό. Λοιπόν, μόνο δεν είναι σίγουρα. Ευτυχισμένο είναι η Ελίνα Κοτανίδου. Συνάντησε τον Γιάννη Σπαλιάρα, δύο μέτρα παλικάρι. Ναι. Τη μίλησε λοιπόν για την απώλεια του πατέρα του και ομολογεί ότι ένα λόγο που είχε πάει τότε στο Survivor ήταν για να ξεπεράσει και το πένθο του. Βέβαια. Σχολιάζει λοιπόν τα νούμερα τη τηλεθέαση και το φετινό Survivor σε σύγκριση με το δικό του, το πρώτο Survivor. Εξομολογείται προς την προσωπική του περίοδο αυτή τη στιγμή. Είναι πάρα πολύ καλά. Οπα. Είναι καλά ο Γιαννάκης μας. Και τέλος μιλάει και για το νέο του επιχειρηματικό βήμα. Πάμε να δούμε λοιπόν τι μας είπε. Να ευχαριστήσουμε και τον Μικέλα Φιθές που μας φιλοξένησε. Για να δούμε. Από πολλούς ηθοποιούς στο χώρο έχω ακούσει για σένα τα καλύτερα. Πόσο καλό παιδί είσαι, πόσο συναισθαλμένο παιδί. Και θέλω να μου πεις αν είναι όντως έτσι. Το επιβεβαιώνεις? Όχι, τους έχω κοροϊδέψει όλους και νομίζουν ότι είμαι καλό παιδί. Τους ευχαριστώ πολύ για τα καλά λόγια. Νομίζω ότι αυτό άλλαξε στο Survivor το 17. Δηλαδή ήταν το βήμα για μένα. Ουσιαστικά μου δόθηκε η ευκαιρία για να μπορέσω να δείξω κομμάτια του εαυτού μου. Έχεις χάσει τον μπαμπά σου. Τι σου λείπει περισσότερο από εκείνον? Αισθάνομαι έντονα την απουσία του όταν μου συμβαίνει κάτι σημαντικό, είτε κάτι πολύ ευχάριστο ή κάτι πολύ δυσάρεστο. Ήταν ένα πολύ μεγάλο σοκ για μένα και αμέσως μετά από 3 μήνες πήγα στο Survivor. Ένας λόγος που πήγα, πέρα ότι χρειαζόμουν χρήματα μετά την απώλεια του πατέρα μου, ήταν και για να ξεφύγω από το πένθος. Και η μητέρα μου κιόλας με όθησε σε αυτό. Αρνήθηκα την πρόταση για το All Star Survivor, γιατί γενικά σαν άνθρωπος δεν είναι καλός ή κακός, δεν έχω μάθει να λειτουργώ στα επαγγελματικά μου, με γνώμονα μόνο το οικονομικό. Ένας λόγος επίσης που αρνήθηκα την πρόταση είναι ότι βλέποντας το Survivor πώς εξελίσσεται μέσα στα χρόνια, θα έλεγα ότι δεν είναι τόσο ένα αγωνιστικό παιχνίδι όπως ήταν όταν πήγαμε εμείς, αλλά έχει γίνει ένα σκληρό reality. Και από ό,τι βλέπουμε και τα νούμερα είναι χλιαρά, έτσι. Δηλαδή, αν και λέγαμε All Star, ότι ναι, πολλοί λέγανε ότι θα είναι κάτι εξαιρετικό φέτος, βλέπουμε ότι πάει μέτρια. Θα ήθελες να δεις παίκτες όπως είναι ο Τριαντάφυλλος, που είναι επίσης ένας πολύ συζητημένος παίκτης? Ο Τριαντάφυλλος ήταν μια διαφορετική νότα για το Survivor. Νομίζω ότι είναι από τους παίκτες που έχουν αφήσει έντονα το αποτύπωμά τους και θα είχε πολύ ενδιαφέρον η προσθήκη του. Υπάρχουν τελικά κινητά μέσα στο παιχνίδι? Εσείς, στο δικό σου παιχνίδι που ήταν και το πρώτο, υπήρχαν τέτοια πράγματα? Όχι, δεν υπήρχαν τέτοια πράγματα. Εμείς ήμασταν και πολύ πιο ψαρωμένοι, πολύ πιο αύγαλτοι. Επίσης θεωρώ ότι έχει να κάνει με το που μένουν, που κοιμούνται το βράδυ. Γιατί εμείς μέναμε σε ένα σημείο που ήταν πολύ 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 μακριά από τον πολιτισμό. Ναι. Με αποτέλεσμα να θέλει σοβαρά κότσια για να φύγεις μέσα από μια ζούγκλα και να περπατάς στο σκοτάδι μία ώρα για να βρεις ένα καρβέλι ψωμί. Πώς κρίνεις την κίνηση του Μπάρτζη να ουσιαστικά καρφώσει τις κοπέλες? Είναι ένα παιχνίδι επιβίωσης που κερδίζει
θέλεις να φύγουν οι άλλοι και να μείνεις εσύ. Δεν είμαστε στο σχολείο και κάποιος έκανε κοπάνα και ο Μπάρτζης κάρφωσε. Θέλω να μου πεις πώς κρίνεις όλο αυτό που έχει γίνει με την Καρολίνα και τον Πρίαμ. Το Survivor δεν θυμίζει τόσο αγωνιστικό παιχνίδι. Θυμίζει αληθινές ιστορίες. Συγχωρέστε με γι' αυτό. Έχεις όμως και πολλά ενδιαφέροντα επιχειρηματικά πράγματα που κάνεις. Όλα ξεκίνησαν από τη γατούλα που βρήκα στον κήπο μου και την υιοθέτησα. Και από εκεί μου γεννήθηκε η ιδέα για το Zoobox, που είναι ο πρώτος 24ωρος αυτόματος πολιτής με τροφή και είδη πρώτης ανάγκης για 20 ζωάκια αλλά και για τα δέσποτα. Θα σε δούμε σε πρωταγωνιστή στο καινούριο βιντεοκλίπ της Ευγενίας. Ναι, είναι μια ερωτική μπαλάντα. Από αυτές που δεν ακούμε συχνά τελευταία να βγαίνουν. Βγαίνει 14 Φεβρουαρίου του Αγίου Βαλεντίνου. Να πούμε χρόνια πολλά από τώρα σε όλους τους ερωτευμένους. Και σε εσάς που δεν είστε, δεν πειράζει, μπορεί να ερωτευτείτε, μην απογοητεύεστε. Τώρα μου δίνεις όμως και την τέλεια πάσα. Αν είσαι εσύ ερωτευμένος. Είμαι σε καλή φάση. Άρα χρόνια πολλά και σε εσένα λοιπόν. Ευχαριστώ, θα τα αποδίδω. Μπέτη μου, καλημέρα, καλά νούμερα, καλά κρασιά, καλό Πάσχα που έρχεται. Μεγάλη μου χαρά που σας συναντώ και παίρνω συνέντευξη από τον Ηλία Ψινάκη. Ναι, προσέξτε με. Σας φύγει κανένας πόντος. Ποτέ δεν το φανταζόμουν ότι θα πάρω συνέντευξη από τον Ηλία Ψινάκη. Ζωντανό. Πώς είναι η παρουσίαση τώρα σε αυτή την εκπομπή για σας? Όπως τη βλέπετε, ακριβώς. Αυτό που θέλω να σου πω, Μπέτη μου, είναι ότι τώρα σκάει το καινούργιο γυροκομείο που έχει. Έρθει κιόλας. Θέλω να σε καλέσω εδώ πέρα καταρχάς, άμα θες να έρθεις. Θέλω πολύ να έρθεις στο έλεος και η Ανίδα και εγώ. Το γυροκομείο τώρα βγαίνει και έχω τρία επεισόδια στα τρία γυροκομεία που θα βγουν τώρα, ανά μήνα σχεδόν. Βρήκαμε μία εκπομπή από τον Κωνσταντίνο Σπυρόπουλο από το αρχείο του, που λέγεται «Ήμουν και εγώ στο Κότερο». Αυτό ήταν μια εκπομπή που έκανα στο Μέγκα πριν 20 χρόνια. Γιατί δεν είδαμε ποτέ αυτή την εκπομπή να προβάλλεται στο Μέγκα? Το λέω μέσα γιατί. Δεν το προδώσα, το λέω μέσα στο γυροκομείο, στο YouTube. Και ήταν η έμπνευση για το γυροκομείο. Η πρώτη ιδέα ήταν να γράψω ένα βιβλίο. Γιατί λεγόντουσαν και λέγονται πράγματα τα οποία είναι όλα μπούρδες και εγώ ποτέ δεν διαψεύδω. Το γυροκομείο θα το δούμε ξανά στην τηλεόραση? Το γυροκομείο δεν έχει σημασία που θα παίξει. Σημασία γιατί είναι στο YouTube, μιλάς ελεύθερα. Κάνεις την πλάκα σου και κάνεις ό,τι γουστάρεις. Η τηλεόραση πάντα σε περιορίζει. Η επιλογή των προσώπων στο γυροκομείο πώς γίνεται? Επειδή εγώ δεν θυμάμαι λόγω ηλικίας, αλλά και νεότερος δεν θυμόμουν ποτέ αυτά που έχω ζήσει. Τα θυμώνται οι φίλοι μου. Οπότε έρχονται οι φίλοι μου και μου λένε τι έχουμε περάσει. Και έτσι καλύπτω την αναπηρία της ηλικίας. Σας είχαν κάνει ποτέ πρόταση να ασχοληθείτε με την παρουσίαση κάποιας εκπομπής? Βεβαίως. Παλιά, επί Καλημέρι στο Μέγκα, ήταν να κάνουμε με τον Λαζόπουλο μια εκπομπή και τον Καλημέρι και όλη την τότε παρέα που θα σχολιάζαμε την επικαιρότητα. Θα είμαστε στο σπίτι μας, ας πούμε, υποτίθεται. Τι γίνεται στο γυροκομείο περίπου. Ο Μουρατίδης μου είχε πει κάτι τώρα πρόσφατα να κάνουμε κάτι παρεμφερές, πάρα πολύ έξυπνο και πολύ ωραία ιδέα. Αλλά αυτό που έκατσε είναι με την Ανίτα. Η Κριτική Επιτροπή είναι κάτι που σας ενδιαφέρει? Όχι καθόλου. Η Κριτική Επιτροπή. Την έκανα πρώτος με τον Σπυρόπουλο και την Κατραβά πάλι στο Μέγκα το 2003 και μετά έκανα μερικές, μετά το βαρέθηκα γιατί έγινε της μόδας και γίνανε όλοι κριτές. Παρακολουθείτε γενικά κάποια talent shows που υπάρχουν τώρα στην ελληνική τηλεόραση? Τίποτα, δεν βλέπω τίποτα. Μόνο Netflix και ειδήσεις από ξένα κανάλια. Τα νούμερα της τηλεθέασης σας αγχώνουν αυτή την περίοδο? Όχι, καθόλου δεν με αγχώνουν, γιατί τα νούμερα της τηλεθέασης με αυτά που έχω συνηθίσει δεν είναι τα ίδια. Παλιά ήταν τα νούμερα που ήταν μόνο η τηλεόραση και δεν υπήρχε άλλο μέσον. Τώρα θεωρώ ότι μια μονάδα μέτρησης, άμα αρέσει η εκπομπή, η οποιαδήποτε εκπομπή, είναι η αναπαραγωγή και ο τρόπος που γίνεται. Έτοιμοι, ησυχία στο πλατό, ξεκινάμε σε 5, 4, 3, 2, 1. Είστε άνθρωπος που δίνετε συνεντεύξεις γενικά ή είστε κλειστός χαρακτήρας? Όχι, δεν είναι θέμα κλειστού ή ανοιχτού. Δεν μου αρέσει να δίνω συνεντεύξεις. Γιατί συνεντεύξεις πρέπει να δώσεις άμα έχεις κάτι να πεις. Δηλαδή τώρα εγώ μιλάω στην Πέττη που ξέρει το γυροκομείο και επειδή ανοίγει τη ζύμπα θα σου πω. Αν δεν υπήρχε το γυροκομείο, δεν μιλάγαμε εμείς τώρα. Οπότε το όνειρό σας δεν θα είχε γίνει πραγματικότητα. Μπέτη μου, χίλια ευχαριστώ. Θα το δεις και με παρελμοποιήσει. Ιδιαιτέρως. Φιλιά πολλά.
αντιγραφό μου δεν υπάρχει, δεν κυκλοφορεί. Η αλήθεια είναι πως αν υπήρχε προσωμείωση μίας Ελληνίδας γυναίκας Μπάρμπι, αυτή θα ήταν η Έλενα Γκρέκο. Έλενα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνέντευξη. Μαρία, την ώρα που μου μιλάς για μένα, να τριχιάζω. Όχι, δεν ξέρω γιατί. Ειλικρινά είναι μέσα από την καρδιά μου. Δεν μου συμβαίνει συχνά να ακούω για μένα πράγματα και να, τώρα να νιώθω να έτσι. Θεωρώ ότι μια γυναίκα πρέπει να προσέχει πάρα πολύ τον εαυτό της. Όταν χαλάσει κάτι, να πάει να το φτιάξει. Βεβαίως. Εγώ, ας πούμε, έχω ξεκινήσει από πολύ νεαρή ηλικία να κάνω μεσοθεραπείες. Κάποια στιγμή ζήτησα από τον γιατρό μου να μου κάνει αλουρονικό. Με πείραξε. Σου προκάλεσε κάποια βλάβη, κάποια ζημιά. Κάποια αλλεργία. Okay. Οπότε δεν το ξανάγγιξα. Πώς είναι να μεγαλώνει μια γυναίκα και μια γυναίκα που είναι μια πολύ ωραία γυναίκα, που έχει μια δουλειά με πολύ προβολή, με χρυσόσκονη. Πώς είναι να τα αφήνεις όλα αυτά πίσω και να βάζεις σε προτεραιότητα το παιδί. Μαρία μου, εδώ η αλήθεια είναι κάπου στη μέση. Διότι ενώ ήθελα πάρα πολύ να συνεχίσω να προχωρήσω και να κάνω πράγματα. Νίκησε η αγάπη μου για αυτό το πλάσμα. Mm-hmm. Πέρασαν κάποια χρόνια πάρα πολύ δύσκολα. Δεν είχα το δικαίωμα να επιλέξω τι δουλειά θα κάνω, δηλαδή σε ποιο μαγαζί θα δουλέψω, διότι έπρεπε να δουλέψω. Ένα μεγάλο χρονικό διάστημα επέλεξα να δουλεύω επαρχία. Διότι αυτό με βοηθούσε στην καθημερινότητα του χάρη με το σχολείο να είμαι κοντά του. Και τώρα πλέον είναι και πολύ μεγάλος, οπότε φαντάζομαι ότι από εδώ και πέρα θα σε φροντίζει αυτός. Σίγουρο είναι αυτό. Μου το έχει πει αυτό, είναι και είμαι και σίγουρη ότι όταν κυκλοφορείτε έξω, μπορεί να σας περάσουν και για ζευγάρι. Όταν είμαι άβαφη και με τις φορμούλες μου, μου έχει τύχει παλιότερα να πούνε η αδερφή σου. Θα μπορούσαμε να δούμε την Έλενα κάποια στιγμή να ανεβαίνει τα σκαλιά της εκκλησίας. Θεωρώ ότι αφού δεν έχει γίνει μέχρι τώρα, μπορεί και να μην συμβεί ποτέ. Γιατί δεν έχω παντρευτεί με το Βαλάντι. Πατέρας του παιδιού σου. Έχουμε πολύ καλές σχέσεις. Πολλές φορές να πούμε και ότι και στον περσινό κύκλο του Survivor προς τιμή σου βγήκες πολλές φορές να μιλήσεις γι' αυτό με τόσο όμορφα λόγια. Τον υποστήριξα διότι ο Βαλάντης είναι πολύ καλό παιδί. Είναι καλόψυχος. Και αυτό δεν μπορούμε να το παραβλέψουμε. Τώρα πώς είναι ψυχολογικά ο Βαλάντης, σίγουρα τον έχει επηρεάσει όλη αυτή η κατάσταση. Τον επηρέασε το Survivor πάρα πολύ. Νομίζω ότι σε κάποιους ανθρώπους έχει κάνει κακό και του έχει κάνει κακό και του έχει πει και στη δουλειά του. Πολλές φορές. Μετά το Survivor δεν αναγκάστηκε να μην δουλέψει. Εγώ προσωπικά, όσο ανάγκη και να είχα τα χρήματα, δεν θα ήθελα να είμαι σε αυτό το παιχνίδι ποτέ. Δεν μου αρέσει να πω εντός εισαγωγικών να ξεφτιλίζουν έναν άνθρωπο για απλά για να πουλήσουν νούμερα. Είναι πολύ κίτρινο. Πολύ κίτρινο. Τον Χάρη τον επηρέασε όλο αυτό. Στην αρχή το διακομωδούσε. Δηλαδή, κάναμε αστιάκια. Κάποιες φορές τον ενοχλούσε, καταλάβαινα, αλλά δεν το έλεγε. Τώρα λοιπόν που μεγάλωσε ο Χάρης, που η Έλενα ξανά έχει χρόνο να διαθέσει για αυτήν, για τη ζωή της, για την καριέρα της, γιατί εγώ προσωπικά πιστεύω ότι το οφείλει στον εαυτό σου. Πώς φαντάζεσαι την Έλενα? Εγώ επειδή κλείστηκα πάρα πολύ στο σπίτι τα τελευταία χρόνια και δεν ασχολήθηκα καθόλου ούτε με τη δουλειά, να βγάλω μια δισκογραφία. Δεν πήγαινε ιδιαίτερα. Καθόλου. Κόντεψα να παρεξηγηθώ πολλές φορές από φίλους μέσα από τη δουλειά, γιατί δεν πήγαινα. Εγώ έπρεπε 7 η ώρα το πρωί να ξυπνάω το Χάρη. Δεν μπορούσα να ξενυχτήσω, δεν μπορούσα να πάω στα πάρτι. Ήθελα κάποιες φορές να πάω. Τώρα, μετά από πάρα πολλά χρόνια, μπόρεσα να κάνω πράγματα για τη δουλειά μου ξανά. Έχω κλειδώσει την καρδιά μου και έχω πετάξει τα κλειδιά. Μου εξομολογήθηκες ότι κάποια στιγμή πέρασες κάτι πάρα πολύ δύσκολο στη ζωή σου, το οποίο μου σου έδωσε όθηση να κάνεις καινούργια πράγματα και ασχολήθηκες με το θέατρο. Είχα περάσει το κρατικό Βορείο Ελλάδος, αλλά είχα έρθει πολύ νωρίς Αθήνα. Οπότε σταμάτησα και τις σπουδές μου και συνέχισα τις σπουδές μου πριν 10 χρόνια στην Έλληντα Πανοπούλου, στη σχολή Μέλισσα. Μπήκα ίσως για να βρω τον εαυτό μου, τον Μαρία βρήκες. Μου. Με βοήθησε πάρα πολύ. Τότε είναι που έχασα τον σύντροφό μου από ένα ατυχές περιστατικό. Τον έκανε να ανέβει στα σκαλιά της εκκλησίας μου, είπες. Δηλαδή πάρα για δεύτερη τρίτη φορά στη ζωή μου που έτυχε να. Που είναι αυτό που, λένε, που λέμε. Συνήθως εμείς οι Έλληνες ότι φτάνω στην πηγή και δεν πίνω νερό, πολλές φορές μου συνέβη αυτό. Δεν ξέρω θα αντιθώ ποτέ νύφη, ούτε το επιδιώκω. Και θέλω πάρα πολύ να έρθει αυτός ο πρίγκιπας που τόσο περνάνε πολύ τα χρόνια. Για να έχεις τον πρίγκιπα, να πάρει επιτέλους το άλογο. Να πάρει το άλογο επιτέλους αυτό και να έρθει να σε πάρει και να φύγετε για κάπου μακριά, παραδεισένιο και παραμυθένιο όπως σου αξίζει. Ο ένας γιος μου είναι ο πρίγκιπας, ο ένας πρίγκιπας είναι αυτός, ο άλλος πρίγκιπας είναι ο άντρας που έχω στη ζωή μου πολλά χρόνια. Δεν ξέρω αν θα ανέβω τα σκαλιά της εκκλησίας, έτσι, γιατί φοβάμαι να μην κρεμοτσακιστώ. Τώρα για πες τι κλαις, καλά να πάρεις πες, έλα μαζί σου και πολύ ασχοληθήκα. Ο χρόνος σας αγαπάει τόσο πολύ, είστε ίδια.
Ίδια δεν θα το έλεγα, αλλά εντάξει. Δεν έχω αλλοιωθεί πολύ. Χαίρομαι που συναντιόμαστε σε μια φάση δημιουργική. Κάνετε θέατρο. Κάθε πέρσι και του χρόνου. Ακριβώς. Πολύ πρωτότυπος τίτλος. Ναι. Είναι τρία ζευγάρια. Κάθε χρόνο προτάζουμε την παραμονή στο σπίτι του καθενός. Και μέσα από αυτά ξεδιπλώνεται και πώς, ας πούμε, η πιο χαμηλή τάξη προσπαθεί να αναρριχηθεί και να εκμεταλλευτεί. Έχει απήχηση το έργο και μας περιμένουν στο τέλος να μας συγχαρούν ότι περάσαν πολύ ωραία, τους άρεσε το έργο. Και αυτό μας δίνει μεγάλη χαρά. Είχατε εσείς την ατυχία να κληθείτε σε δύσκολη μέρα να παίξετε θέατρο στο παρελθόν? Ναι, όταν πέθανε ο πατέρας μου. Την ίδια μέρα? Την ημέρα της κηδείας έπαιξα. Θυμάμαι που ήμουνα στη σκηνή και ξαφνικά τρέχαν τα δάκρυα έτσι και γύριζα πλάτη. Τώρα εκ των υστέρων, να σας πω την αλήθεια, μπορεί και να σταματούσα. Να πηγαίνατε στην παράσταση? Ναι, ναι, έλεγα ότι δεν αντέχω ψυχολογικά να το αντιμετωπίσω. Το θεωρώ απάνθρωπο πια, τώρα δηλαδή, μετά από τόσα χρόνια στο θέατρο. Δεν υπήρξε ποτέ περίοδος στη ζωή σας χωρίς σκύλο? Ναι, όταν πέθανε και ο γιος της Θερές, για δύο χρόνια δεν είχαμε σκύλο. Ήτανε πολύ βαρύ το πένθος μας. Δεν μπορούσαμε να πάρουμε και μετά βρήκαμε τον Ορφέα στον δρόμο και τον πήραμε. Αγαπήσαμε. Ο γιος της Θερές ήταν ο Ερμής. Ναι, ο Ερμής. Ξέρετε ότι τα σκυλιά σας είναι πανελλαδικά σκυλιά όλων μας. Δηλαδή... Μα πολλοίς κόσμος πήρε σκύλο από την Θερές. Είναι αλήθεια αυτό. Η οποία ήταν δική σας ιδέα να την έχετε συνέχεια στο σύριαλ? Όχι, ήταν της Τζόη Σεβίδη. Γιατί κάναμε πρόβες για αυτό το σύριαλ, γι' αυτό και κατευθείαν βγήκε έτσι πολύ δεμένο και ολοκληρωμένο. Και επειδή την είχα πάντα μαζί, είπε στο Χάρη και στη Χατζησοφιά να... Είναι προέκταση της Άννας, πρέπει να τη βάλουμε στο σύριαλ. Και τελικά μας έκλειψε την παράσταση, ως γνωστό. Ήταν δικό σας το σκυλί. Όποιος σκύλος πνευγόταν θα πληρωνόταν? Δεν είμαι σίγουρη. Αυτό νομίζω ότι ήταν και ένα έτσι κολπάκι ώστε να μου αυξήσουν και λίγο το μισθό. Οπότε το βάζαμε ότι παίρνει και κάτι παραπάνω η Θερές. Όντως έπαιρνε 10.000 ευρώ το επεισόδιο? Όχι ευρώ. Δραχμές. Ευρώ μακάρι. Θα την κλωνοποιούσα. Με 10.000 δραχμές το επεισόδιο είχε κάνει την πρίκα της Θερές. Αμα ναι. Τα έβγαλε τα εξοδά της για όλη της τη ζωή. Μια χαρά. Θυμάστε νούμερα τηλεθέασης που κάνατε τότε? Πολύ ψηλά ήταν. Κάτι πάνω από 50. Εσάς σας απασχολούσαν τότε τα νούμερα της τηλεθέασης? Εμείς δεν είχαμε και πολύ αίσθηση το πόσο φοβερά νούμερα κάναμε τότε. Αλλά απλά το χαιρόμασταν. Μετά, όταν θυμάμαι κάναμε τον Τελιγιάννιο Παρθεναγωγείο, είχαν αρχίσει να μας πιέζουν τους ηθοποιούς, να μας λένε «Α, τα νούμερα δεν είναι καλά». Το «δεν ήταν καλά» ήταν, ας πούμε, 25-30%, που τώρα είναι καταπληκτικά. Όλα είναι σχετικά. Δυστυχώς, εμείς δεν επωφεληθήκαμε από την επιτυχία, όπως, ας πούμε, το Παραπέντε, όπου βγάλαν πολλά χρήματα από διαφημίσεις. Εμείς καθόλου. Ήταν όμως και το πρώτο που έκανε τόσο μπαμ τότε. Πόσα χρόνια κρατάει αυτή η κολόνια? Πάμε στα 26 χρόνια τώρα. Δεν είναι η εκπομπή η μακροβιότερη, γιατί υπάρχουν και άλλες εκπομπές που είναι καρδάν πιο πολύ, αλλά ως δίδυμο είμαστε μακροβιότεροι. Το ελάττωμά του που σε ενοχλεί. Ένα είχε και το σταμάτησε και αυτό. Δηλαδή, δεν ξέρω ποιος είναι. Η Νικολέτα τον έβαλε στον δρόμο. Τίποτα, έστεινε στα ραντεβού. Και τώρα πια δεν στείνει. Εμένα με ενοχλεί ότι έρχεται στην ώρα του. Αυτό είναι το άσχημο. Θοδωρή, είναι αλήθεια ότι την κούκλα σύζυγό σου την όρισε μέσω ραδιοφώνου? Ναι, βέβαια, δουλεύαμε μαζί στο ραδιόφωνο. Δούλευε ως ηχολήπτρια στο Best. Και γνωριστήκαμε εκεί. Είχα κάνει και πιο πριν εκπομπή με δίδυμο, αλλά τόσο. Με άντρα δεν είχα κάνει. Είχα κάνει μόνο με γυναίκες εκπομπή ως δίδυμο. Τότε δεν ήταν της μόδας, ναι. Τότε το δίδυμο, ναι. Ήταν χείρημα. Πόσο είναι επικίνδυνο. Έχει τύχει να λείψει ο ένας από τους δύο για κάποιους λόγους και να είναι και τον έναν λίγο αμήχανο? Έχει τύχει όταν είχε τραυματιστεί ο Τάκης σε ένα ατύχημα. Ένα ατυχημένο τροχαίο ήταν, το οποίο μας κράτησε καιρό. Ήταν και εντατική και κόμμα και τέτοιο, και ήταν αναπάντοχο. Κινδύνευσε η ζωή σου. Ναι, λίγο, ναι, ναι.
Τάκη, έχεις έναν τρόπο που διακομωδείς τα πάντα. Ναι, αφού είμαστε εδώ, αφού είμαστε εδώ και τα λέμε. Αφού ήταν σε κόμμα και έβλεπε τον Τζόρτζεβιτς, τον Ολυμπιακό, σε όραμα. Δεν φαντάζεσαι τι έχω δει σε εκείνο το κόμμα. Πείτε μου, καλεσμένο, ο οποίος θεωρείς ότι θα ήταν πιο κλειστός και ήταν για εσάς μια έκπληξη. Εγώ νομίζω η Γιάννα Αγγελοπούλου ήταν μεγάλη έκπληξη. Εκεί περιμένεις κάτι πιο, ρε παιδί μου, μαζεμένο, αλλά ήταν ανοιχτή πάρα πολύ. Ποτέ κανένας δεν ζήτησε, ας πούμε, να μας πει τι θα το ρωτήσουμε. Α, αυτό είναι πολύ χαρακτηριστικό. Μόνο μία φορά μας ζήτησαν τις ερωτήσεις και φυσικά το αρνηθήκαμε. Αλλά δεν θα προσβάλλουμε ποτέ. Ούτε θα κυτρινίσουμε, ούτε θα προσβάλλουμε ποτέ τον άλλον. Δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Ούτε μας ενδιαφέρει να βγει μία είδηση, ούτε να μπούμε την κλειδαρότρυπα. Υπήρχε γυρίσμα που δεν έπαιξε ποτέ. Ήταν μια κομπή η οποία γυρίστηκε Ιούνιο και ήταν να παιχτεί Σεπτέμβριο. Και επειδή ο καλεσμένος αυτός θα έκανε πράγματα από Σεπτέμβριο και μετά, μας ζήτησε να μην παιχτεί εκπομπή. Και δεν παίχτηκε ποτέ. Ζήτησε κάπως έντονο τρόπο, αλλά δεν πειράζει. Είπε ότι αν παιχτεί θα κάνω ασφαλιστικά μέτρα. Είναι αλήθεια ότι σας είχε γίνει πρόταση για να παρουσιάσετε καθημερινή ζωντανή εκπομπή. Στην ΕΡΤ, ναι, έγινε. Ήταν εκπομπή απογευματινή, αλλά δεν προλαβαίναμε να τον οργανώσουμε. Έχεις δουλέψει με τη Ρούλα Κορομιλά, έχεις κάνει αρχισυντάξια στη Ρούλα. Βοηθός, γιατί ήταν αρχισυντάκτης ο Περής. Ναι. Βέβαια, τα πρώτα μου χρόνια εκεί πέρα, στη Ρούλα Κορομιλά, στον Μπράβο. Αυτή είναι και η μεγάλη διαφορά που έχουμε. Δηλαδή, ο ένας ήταν στο ψυχαγωγικό, εγώ ήμουν πιο πολύ στο ενημερωτικό. Εγώ έχω κάνει με την Τζαπανίδη εκπομπή. Έχω κάνει την Τζαπανίδη εκπομπή το πρωί πρωινό στο Μέγκα. Είδατε τη Ρούλα στην επιστροφή τη σπίτι με το Μέγκα. Yeah, εγώ το είδα. Εντάξει, η Ρούλα, ρε παιδί μου, είναι μια σταθερή δύναμη στην τηλεόραση. Εντάξει, θέλω να μου πει σχέση σου με το κάτι ξαναψύνεται και την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου. Ξαφνικά μου λένε, έλα να κάνει το σχολιασμό στο κάτι ξαναψύνεται. Λέω, τι είναι αυτό, βλέπω το ξένο, ωραίο, λέω, μ' αρέσει. Και δουλειά, αυτό που κάνουμε και εδώ, να βλέπεις και να σχολιάζεις, κατάλαβες. Οπότε ήταν πολύ ωραίο αυτό, πολύ ωραία συνεργασία, εύκολο, γρήγορο και καλά χρήματα που λένε. Μπορείς να το κάνεις εσύ, να το παρουσιάσεις αυτό. Όχι, μωρέ. Α, δεν ξέρω, μπορεί, δεν ξέρω. Εγώ, ας πούμε, δεν το έκανα ποτέ. Δεν είναι. Αν ερχόταν. Με τίποτα και μόνο τα λεφτά του κόσμου. Και όταν θες να χτίσεις ένα προφίλ τελείως διαφορετικό, δεν σε βοηθάει. Κωνσταντίνα Σπυροπούλου, σας αρέσει? Δεν την έχω δει και να σου πω την αλήθεια να ξέρω. Εντάξει, φαντάζομαι τώρα για να έχει αυτή τη διάρκεια μέχρι τώρα, σημαίνει ότι μια καλή παρουσιάστρια, έτσι νομίζω. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Είχε ένα ύφος πολύ ωραίο με τους παίκτες της εκπομπής, το οποίο μπορούσες να καταλάβεις την ειρωνία που είχε από πει, δηλαδή τη δεύτερη σκέψη που έκανε. Δηλαδή, ορισμένα φάσεις με τα μάτια της και τα λοιπά, λέγες, όχι, τι σκέφτεται τώρα από μέσα. Χαίρομαι πολύ που σας συναντώ. Και δική μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαστε στο λόφο του προφήτη Ηλία, στο Χαϊδάρι. Έχω γεννηθεί εδώ από κάτω, 100 μέτρα παρακάτω. Θυμάμαι μια απίστευτα όμορφη αυλή με μια παχιά σικιά που τρώγαμε κάθε καλοκαίρι τον άμπακο από αυτά τα σίκα που τα έφτανε η γιαγιά η Έρμη, γιατί εμείς μωρά μου να τα φτάσουμε. Και αυτό το δέντρο μια άλλη εποχή έπιανε και πάρα πολλές κάμπιες. Ναι, τις οποίες αυτές εγώ δεν έκανα διάκριση, έτρωγα και αυτές. Θράφηκα με πρωτεΐνη α. Και αυτά τα χρόνια είναι αξεπέραστα, θα τα θυμάμαι πάντα και ας ήμουν σε αυτή τη μικρή ηλικία. Έχετε καταγωγή από Ελλάδα και Τουρκία, έχετε ρίζες από Τουρκία. 1910 γεννήθηκε της μητέρας μου η μάνα. Είναι γόνος ενός Τούρκου υπαξιωματικού και της γιαγιάς μου της Άννας. Παντρεύτηκαν? Όχι, δεν παντρεύτηκαν ποτέ. Κάποια στιγμή υποχρεώθηκε ο Τούρκος παππούς μου, που άκουγε στο όνομα Γιάνγκος Καλίνογλου, να εγκαταλείψει αυτή τη σχέση, χωρίς να γνωρίζει ότι η κοπέλα με την οποία είχε σχέση μαζί της, η γιαγιά μου εμπροκειμένο, ήταν σε ενδιαφέρουσα. Και αποφάσισε, κράτησε το παιδί, τη μητέρα σας δηλαδή. Δεν γινότανε διαφορετικά. Οι γιατροί της είπαν ότι δεν μπορεί να φύγει το παιδί από πάνω σου τώρα. Δεν γίνεται και το παιδί αυτό ήταν η μανούλα μου. Δεν γνωρίσατε ποτέ τον παππού εσείς? Δεν το γνώρισα, όχι. Πήγα να το γνωρίσω το 1974 με αργό και αγκαλιά με τον Μάνο τον Κατράκη. Γιατί ήμασταν με το Εθνικό Θέατρο τότε σε περιοδία θεατρική. Ο παππούς μου είχε πληροφορηθεί ότι είχε μαγαζιά στη Λαχαναγορά. Δεν καταφέραμε να δούμε τον παππού, διότι ο λαχαναγορίτης που ήταν είχε πάει βαθιά ταξίδι στην Ανατολία. Γνώρισα τον αδερφό, το οποίο μου είπε: Ποιος εσύ, ρε, που ήταν ο Γιάνγκο. Και τα λοιπά. Δεν του είπα την αλήθεια βέβαια, γιατί άμα του την έλεγα μπορεί να μην έχω μάνα του. Μετά την τεράστια εμπορική επιτυχία με το Σάκη τον Ιδραυλικό. Πώς την είπες, τεράστια? Τεράστια εμπορική επιτυχία. Εμπορική, ναι.
Δεν ήταν μια τεράστια εμπορική επιτυχία. Τι μπορεί να με αφορά εμένα μια εμπορική επιτυχία? Πόσος με αφορά? Η εμπορική επιτυχία αφορά τον καναλάρχη, αφορά τους παραγωγούς κτλ. Εμένα τι να με αφορά? Έχω κανένα ιδιαίτερο κέρδος από μια εμπορική επιτυχία? Όχι. Προσωπικά για μένα ήταν μια καλλιτεχνική επιτυχία. Από εκεί και πέρα ωφέλησε εμπορικά αυτούς που προαναφέρθηκα. Με γεια τους, με χαρά τους. Εμένα παραπάνω δεν με ωφέλησε. Εκείνη την περίοδο υπήρχε η άνθηση της ιδιωτικής τηλεόρασης. Σίγουρα θα σας είχαν γίνει κάποιες προτάσεις για να παρουσιάσετε κάποια εκπομπή. Για παρουσίαση κάποιου παιχνιδιού. Για, πώς το λένε, επανειλημμένα πανελίστα και τα λοιπά. Μέσα σε αυτά και τα ρέστα. Δεν ήταν και καμία ιδιαίτερα σοβαρή και έτσι πρόταση, η οποία θα μπορούσα να με δελεάσει. Mm-hmm. Κατάλαβες, βέβαια τα λεφτά ήταν καλά. Μπορείτε τώρα να με δουλέψετε? Έχετε τη δυνατότητα αυτή? Όχι. Δεν έχω την οικονομική δυνατότητα. Γι' αυτό. Θα ήθελα να κάθομαι. Το θέλατε? Ναι. Και να έχω μόνο τις επιλογές με αυτές που τα γούσταρα. Γιατί όταν είσαι εκεί, περπατάς μετά 72, δεν είναι, ας πούμε, ξέρω εγώ, πια τρέλα να ανεβοκατεβαίνεις τη σκηνή, ας πούμε, κάθε τόσο, γιατί σου λείπει. Δεν μου λείπει. Κύριε Χαλκιά, για το τέλος θέλω να μου πείτε αν θεωρείτε ότι όλα αυτά που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια με το MeToo, με αυτά, υπάρχει ένα ξεκαρτάρισμα. Παράσιτα υπάρχουν παντού. Έτσι. Δεν είναι όλοι σαπίλα μέσα στο δικό μας τομέα και δεν ξεκαθάρισε και δεν ξεσκαρτάρισε απολύτως τίποτα. Πέντε ζυζάνια είχαν μια σχετική απομόνωση από πάρα πολλούς. Γενικεύτηκε. Από εκεί και πέρα υπάρχει η περίφημη λεγόμενη κοινωνική κατακραυγή. Οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι υπέπεσαν σε αυτά τα σφάλματα, με τον α ή β τρόπο, λίγο έως πολύ την έχουν γευτεί. Έχουμε παράδειγμα στην αδερφό ο οποίος έχει κάνει την επιστροφή του και τα πηγαίνει αρκετά καλά. Για τον κύριο Κιμούλη λέτε που επέστρεψε? Προφανώς, ναι. Uh-huh. Είναι κάτι το οποίο ξεπεράστηκε. Έτσι δείχνουν τα φαινόμενα. Με τον κύριο Φιλιππίδη μιλήσατε καθόλου? Όχι. Όχι. Ο Πέτρος για μένα χρήζει ενός πιο ξεκάθαρου τοπίου για να, εάν θελήσω κάποια στιγμή να επανακάμψω σε μια σχέση, γιατί είχα φιλική σχέση με τον Πέτρο, δεν είναι κάτι το οποίο, και όταν είχα αυτή τη σχέση με τον Πέτρο, ο Πέτρος δεν ήταν αυτό το άτομο που σήμερα διασύρεται με τον τρόπο που διασύρεται. Είσαι στο θέατρο Βρετάνια. Η παράσταση του κύκλου των χαμένων ποιητών σε σκηνοθεσία του Κωνσταντίνου Βασπιώτη, έχω τη μεγάλη χαρά και την τιμή να συνεργάζομαι με τον Άκη του Σακελαρίου, αλλά και με τον Σπύρο τον Τζεκούρα, σε μουσική η Μαρίζα Μυρίζου που έχει κάνει τη δουλειά αυτή. Είχατε άγχος για αυτή τη θέση? Ναι, είναι κάτι καινούριο. Έχει σχέση με τη δουλειά μου βέβαια, γιατί είμαι φωτογράφος μόδας, αλλά είναι κάτι καινούριο. Είχα ένα άγχος, αλλά όχι να με καταβάλει, ένα δημιουργικό άγχος, να δω τι με περιμένει, αν θα τα πάω καλά, ανθρώπινα. Η συνύπαρξή σας με τον κύριο Κουδουνάρη, με την Ηλιάνα Παπαγεωργίου, πώς είναι? Καλά, τώρα μιλάς για την Ηλιάνα, η οποία είναι, έχουμε πει, είναι διπλανή μου από το σχολείο. Ο Στέλιος έχει άλλη παιδεία, είναι πάρα πολύ καλό παιδί. Έχει το χιούμορ του το ιδιαίτερο που εγώ το λατρεύω. Δηλαδή κάνουμε παρέα, πάμε για καφεδάκια, δηλαδή έχουμε δέσει πολύ ωραία. Την Ηλιάνα Παπαγεωργίου ήσασταν και μαζί στο GNTM, ναι. Τώρα και στο My Style Rocks. Ναι. Πάτε πακέτο, θα λέγαμε, σε εισαγωγικά. Δεν ξέρω αν πάμε πακέτο, αλλά ξέρω ότι σίγουρα ταιριάζουμε. Εγώ την αγαπώ πολύ την Ηλιάνα και εκείνη εμένα, το ξέρετε, δηλαδή δεν είναι κάτι κρυφό. Και σε νέα ώρα πλέον. Το έμαθα χθες ξαφνικά ότι ναι, παίζουμε από τις 6. Σκεφτήκατε μήπως γίνεται κάτι λάθος, για ποιο λόγο? Κάτι να πέρασε από το μυαλό σας? Τώρα μιλάς σε φωτογράφο, παιδιά. Δεν είμαι τώρα διευθυντής προγράμματος. Δεν έχω ιδέα από αυτά. Εξάλλου τα γυρίσματα δεν είναι live. Οπότε το ότι θα παίξει 6 ώρα εμένα δεν με επηρεάζει. Εγώ έρχομαι στην ώρα μου για τα γυρίσματα κανονικά. Βλέπετε τα νούμερα τηλεθέαση εσείς? Τα βλέπω. Μου τα στέλνουν δηλαδή. Και βλέπω το βράδυ τι γίνεται, χαμός. Κυρίως κάνω την αυτοκριτική μου. Εγώ προσπαθώ να γίνω καλύτερος. Και εντάξει, τα νούμερα είναι νούμερα, ρε παιδιά. Δηλαδή δεν είναι ότι είναι χάλια. Είναι ιδιαίτερη ώρα. Ξέρω ότι μας βλέπει, τουλάχιστον από τη δουλειά μου, όλοι μου λένε ότι μας βλέπουν βράδυ. Μήπως το πάμε βράδυ, δεν ξέρω. Όλοι βράδυ μου λένε. Σε βλέπουμε το βράδυ. Η Ζενεβιέβ, ναι, θα παρουσιάσει και μια εκπομπή. Ναι, ναι. Της εύχομαι να πάει τέλεια. Το Ζενάκι θα σκίσει, γιατί ό,τι και αν το κάνει καλά. Και η Ζεν είναι. Είναι τα κορίτσια που εγώ, είναι η πιο κοντινή μου άνθρωπο από την τηλεόραση. Εύχομαι να σκίσει, αλήθεια.
με τη ΖΕΝ, εγώ να καταλάβεις πρώτη δουλειά που είχα κάνει ήταν πριν, ήταν. Μπορείτε και το 2000-2002. Ήταν βοηθός στη λίστα. Η οικογένειά σας όταν σας βλέπει πλέον στο My Style Rocks. Εντάξει, είναι πολύ αυστηρή. Ειδικά το τζελάκι μου είναι. Άστα να πάνε. Εκείνη έπρεπε να έρθει εδώ. Όχι εγώ. Τι σας λένε. Με διορθώνει συνέχεια. Ό,τι βλέπει λάθος, ειδικά στο συντακτικό, γιατί ξέρεις, όταν γράφεις πάνω εκείνη τη στιγμή, κάνεις και λάθη και λεκτικά και όλα αυτά. Και μου λέει, τώρα γιατί το έπεσε αφού, αυτό δεν πάει, ας πούμε. Ναι. Λέω, βρε Τζέλα, μου εκείνη τη στιγμή, τώρα τι να πρωτοσκεφτείς. Υπάρχει περίπτωση και η Βίκυ Καγιά να κάνει πρωινό. Θα. Ακούω πρώτη φορά. Θα την θέλατε σε κάτι τέτοιο, σε μια εκπομπή, διαφορετική από το Show Me Star. Εγώ να την ήθελα. Κοίτα, όταν αποκτήσω. Σαν φωτογράφος δεν μπορώ να χωνομιώ για πριν εκπομπή, αλλά όταν αποκτήσω κανάλι δικό μου, θα σου απαντήσω. Τώρα τι να βάζω, σαν φωτογράφος να πω αν θέλω την Βίκυ στο πρωινό. Καλή επιτυχία, να πάει και μια χαρά. Αλήθεια. Πού να ξέρω εγώ. Θα μπορούσα να σας δούμε και σε κάποια εκπομπή, σε πάνελ, να σχολιάζετε. Είστε. Σας αρέσει. Καλή ώρα στην Πέτη, ας πούμε. Καλή, δεν μπορώ εγώ κάθε μέρα. Είμαι φωτογράφος μόδας, δεν είμαι άνθρωπος τηλεόρασης που κάνω εκπομπή. Μεγάλη μπουκιά φάει, μεγάλη κουβέντα μη πεις. Αλλά έχω τη δουλειά μου, δεν προλαβαίνω. Δηλαδή και δύο μέρες πριν τα γυρίσματα εδώ και πάλι τις υπόλοιπες πέντε έχω τη φωτογραφίζω. Σε σύγκριση με το GNTM και το My Style Rocks, σε τι περνάτε πιο ωραία? Εδώ. Εδώ περνάω πιο καλά. Σε βλέπω στα καλύτερά σου σε αυτή την περίοδο. Είμαι. Νέα παρουσίαση, εκπομπής. Νέα εκπομπή, νέο project. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Το First Date είναι μια εκπομπή που τη βλέπω στο εξωτερικό. Μου αρέσει πάρα πολύ. Έχει χιούμορ. Έχει να κάνει με την ανθρώπινη επαφή, την ανάγκη για επικοινωνία, το φλερτ. Οι Έλληνες είμαστε πολύ γνωστοί για το φλερτ. Πριν παντρευτείς, φλέρταρες εσύ? Συνέχεια. Και τώρα που είμαστε παντρεμένοι με τον άντρα μου, φλερτάρουμε. Το φλερτ είναι να γυρίσεις να πεις «Μα τι όμορφος που είσαι σήμερα». Είναι να δώσεις μια θετική ενέργεια στον άλλον. Δεν είναι υποχρεωτικά ότι πρέπει να καταλήξει σε κάτι ερωτικό. Εάν σου συμβεί το ερωτικό, έχεις πιάσει τα καλύτερα. Υπάρχει ζήλια μεταξύ σας όταν ο ένας κοιτάει κάποιον άλλον? Στις αρχές εγώ ζήλευα πάρα πολύ. Αλλά μ' αρέσει να φλερτάρουν τον άντρα μου, γιατί σημαίνει ότι έχω διαλέξει το καλύτερο. Ο ρόλος σου θα είναι κυρίως ως παρουσιάστρια? Πάντα, σε όλα τα project, είμαι το κάπως αλλιώς. Δεν ξέρω πώς να σου το εξηγήσω, αλλά δεν θεωρώ τον εαυτό μου παρουσιάστρια. Είμαι εκεί για να σπάσω το πάγο. Είμαι εκεί για να δημιουργήσω τις σωστές συνθήκες ώστε να πετύχουν τα ραντεβού τους. Θα έχεις και το ρόλο της προξενήτρας? Προξενήτρα είμαι έτσι κι αλλιώς. Δεν χρειάζεται να πάρω κάποιο ρόλο. Έχεις κάνει προξενιό? Φουλ, πολλά. Θα αφήσω καλή ψυχή. Έχω φύγει από αυτό το πλανήτη και έχω φτιάξει έρωτες. Δεν έχω κάτι καλύτερο. Λεφτά δεν έχω κάνει, αλλά έχω κάνει έρωτες. Στέργιωσαν οι έρωτες που έχεις κάνει? Ναι, τους έχω παντρέψει. Τι εννοείς? Ήσουν ποτέ το τρίτο πρόσωπο χωρίς να το θες? Αγάπη μου, είμαι 16 χρόνια με τον ίδιο άνθρωπο. Πριν τα 16 χρόνια, ξέρεις πώς το λένε και αυτό με το νομικό, δεν ισχύει τίποτα. Πριν τα 16 χρόνια, πολλά πράγματα γίνανε, δεν τα θυμάμαι. Δεν θα δούμε δεύτερο κύκλο του Easy Express, στεναχωριέσαι? Πού το ξέρεις ότι θα δούμε δεύτερο κύκλο? Μέχρι στιγμής δεν έχει βγει κάτι τέτοιο. Μέχρι στιγμής πολλά πράγματα δεν έχουν βγει, αλλά να βγαίνουν. Δεν ξέρεις ποτέ. Πέρασες ωραία στα δοκιμαστικά του My Style Rocks? Πέρασα συγκλονιστικά. Αλλά είναι κάτι που έχω κάνει. Θέλω να κάνω πράγματα που δεν έχω κάνει. Φέτος δεν ήθελα να κάτσω σε μια κριτική επιτροπή. Δεν επέστρεφες ποτέ στο GNTM? Δεν ξέρω. Αν μου το προτείνανε, θα το σκεφτόμουν. Έχεις πάει και κλαίγοντας στο σπίτι από ανθρώπους που σου έχουν. Εσύ δεν έχεις πάει σπίτι κλαίγοντας από ανθρώπους? Τότε δεν καταλάβανε γιατί έχει γίνει τόσο μεγάλο θέμα. Δεν είπα κάτι που. Είναι το ελληνικό, το τίμιο, το θάψιμο. Εγώ. Το μεγαλύτερο θάψιμο που έχω φάει στη ζωή μου το έχω φάει από άντρα, αν θες να ξέρεις. Δεν εννοούσα κάτι συγκεκριμένο. Εννοούσα ότι η μόνη συμπεριφορά που δεν μου αρέσει, γιατί εγώ είμαι πάρα πολύ direct άνθρωπος, είναι το θάψιμο. Έχεις δεχτεί θάψιμο και στα social media? Στα social media δεν με ενδιαφέρει. Με τα unfollow της Βίκυς Καγιά, τι έγινε? Για χαμπίμπι, για χαμπίμπι. Πραγματικά δεν έχει σημασία, παιδιά. Καλή καρδιά, να είμαστε καλά. Ναι. Δηλαδή να φύγει και αυτή η χρονιά ήρεμα λιγάκι. Γιατί συζητήθηκε τόσο πολύ? Δεν ξέρω, εσείς ρωτάτε συνέχεια. Δεν το έχει συζητήσει κανένας, πίστεψέ με. Κανένας δεν το έχει συζητήσει, εσείς μας ρωτάτε. Έχετε μιλήσει πάντως και από κοντά και από το τηλέφωνο? Ναι. Μη με ξαναρωτάτε. Δηλαδή το θεωρώ χαζό που με ρωτάτε. Ο Δημήτρης Κουλός μιλάει με τα καλύτερα λόγια για σένα. Με φωτογράφιζε, γι' αυτό. Και πώς φαίνεται τώρα στο My Style Rocks και ο Δημήτρης και η Ηλιάνα? Τους τα έχω πει, παιδιά. Μ' αρέσουν πάρα πολύ. Κάνουν πάρα πολύ σωστά τη δουλειά τους. Με τον Πέτρο Πολυχρονίδη έχετε μιλήσει τώρα? Το πιο γλυκό αγόρι του κόσμου. Και αυτός και η γυναίκα του. Τους λατρεύω. Σου στείλα και ευχές, να φανταστώ. Γιατί γιόρταζα?
Να μου στείλει ευχές. Παιδιά, τι. Δεν έχω ξεκίνημα. Παιδιά μου, δεν έχω ξεκινήσει ακόμα. Θα μου στείλει. Κάτσε να ξεκινήσω. Ο άνθρωπος θα μου πει. Δηλαδή, πραγματικά και αυτό με τις ευχές θα ξεκινήσουμε μετά δεύτερος κύκλος. Ποιος μου στείλει ευχές. Λατρεύω την Πέττη, να ξέρεις. Θα μου αρέσει πάρα πολύ η εκπομπή σας. Είπε, λατρεύω την Πέττη. Αυτό είπε, ναι. Είπε, το άκουσα καλά. Όλοι αυτό λένε, Πέττη μου, θέλω να ξέρεις. Όχι μόνο κυρία Ζενεβιέβ. Έξω τα πηγαίνουμε και μας συναντούν. Τι να κάνω, να δώσω το κορμί μου να λατρευτεί, τι να κάνω. Το πουλάω, το πουλάω. Το πουλάω, το πουλάω. Το πούλησα. Φέρτε πίσω το σφυρί. Το κουδούνι, τι ήταν αυτό που μου φέρατε. Θα βαράω το κουδούνι. Αντί το κουδούνι, θα βαράω αυτό. Νέα εβδομάδα ξεκινάει με νέο μεγάλο αυτοκίνητο. Citroën C3 έκδοση U. 1200 κυβικά, γκρι μεταλλικό χρώμα υπέροχο, αξίας 17.500 ευρώ. Και το πιο σημαντικό, με χαμηλή κατανάλωση, μόλις 5,5 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Έχει μεγάλα και αναπαυτικά καθίσματα. Έχει συστήματα υποβοήθησης. Έχει... Και τι δεν έχει αυτό το αυτοκίνητο. Το C3 ήταν και παραμένει ιδιαίτερα ευέλικτο, πρακτικό μέσα στην πόλη και με υπέροχη περιφερειακή ορατότητα από τη θέση του οδηγού. Αν θέλετε λοιπόν να το κερδίσετε, στείλτε γραπτό μήνυμα ή καλέστε στο 14800. Pause break, pause break, πήγα. Έτοιμοι για break. Είμαστε. Το πουλάω. Το πουλάω. Το πουλάω. Το πουλάω. Το πουλάω. Break. Αυτό λογοκρίνεται, λέει, τι κάνω τώρα. Τραγικό. Εγώ κάνω το... Το γουστάρω, αυτό είναι το γκρουβ. Είναι το γκρουβ της το γκρουβ που πηγάζει από μέσα μου. Δεν με κρατάει. Λοιπόν, πού θα πάμε, Δημήτρη μου, τώρα. Πάμε να εγκαινιάσουμε μια καινούργια στήλη. Μια πολύ ωραία στήλη που έχει ετοιμάσει εδώ ο Γιώργος Λεμπέσης, ο αγαπημένος μας, όπου συναντάει το Μέμο Μπεγνή. Η στήλη μας λέγεται Play With. Και αυτή τη εβδομάδα παίζει με το Μέμο Μπεγνή. Μια συνέντευξη πολύ διαφορετική, θα τη δείτε, γιατί γίνεται με έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο. Η οποία στήλη, να ξέρετε, ότι θα δυσκολέψει και εμάς που βρισκόμαστε εδώ στο πλατό. Γιατί. Μη σας το πω, θέλω να το δείτε. Πάμε να δούμε τι ακριβώς γίνεται. Εδώ είμαι λοιπόν έτοιμος, έχω στήσει το επιτραπέζιό μου πιόνια, ζάρια, κλεψίδρες, όλα και περιμένω έναν αγαπημένο καλεσμένο, έναν αγαπημένο καλλιτέχνη, ο οποίος παρεπιπτόντος είναι τρελαμένος με τα επιτραπέζια παιχνίδια. Να υποδεχτούμε το Μέμο Μπεγνή. Τι κάνετε, πώς είστε. Μέμο μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες. Εγώ ευχαριστώ. Σου έχω ετοιμάσει παιχνιδάρα. Τρελαίνομαι. Διαλέγεις πρώτα απ' όλα παίχτη. Με ποιον θες να παίξεις. Τους αγαπώ όλους. Τι να πω, δεν ξέρω. Τι να τώρα ξέρεις, θα διαλέξω. Τον πρόσφατα μπαμπά θα διαλέξω. Δημήτρης Μακαλιάς. Δημήτρης Μακαλιάς. Δικό σου. Να τόσο Δημήτρης. Εγώ θα παίξω λοιπόν με τη Μαρία αυτή τη φορά. Άκου να δεις τι κάνουμε. Ναι. Έχουμε αυτή την πάρα πολύ απλή διαδρομή. Ο στόχος είναι να φτάσουμε. Στο σαλόνι της Μπέττης. Παίρνει ζαράκι, όποτε πέφτεις πάνω σε φατσούλα δικιά μου, σου κάνω ερώτηση ή challenge. Σηκώνεις εδώ μια καρτούλα και ό,τι σου τύχει, προχωράμε. Για να δούμε. Για να δούμε. Ένα. Καλά, επειδή το κάνεις τώρα. Μα είναι δυνατόν. Παίζω. Έχεις συνεργαστεί ποτέ με άνθρωπο που συχαίνεσαι. Όχι, αλλά τον συχάθηκα στην πορεία. Αλήθεια, λες. Τώρα πρόσφατα. Όχι, παλιά. Πολύ παλιά. Ευτυχώς. Ξέρω ότι είσαι χορτοφάγος. Είμαι vegan. Είσαι vegan. Είμαι vegan. Πες μου ένα λόγο πολύ σημαντικό για τον οποίο θα τρώγεις μια μπριζόλα. Ούτε να με πληρώσεις δεν το κάνω αυτό σε καμία περίπτωση. Σοβαρά μιλάς. Είναι ένας άνθρωπος τώρα, ας πούμε, και τα λοιπά και πεθαίνει. Είναι κάτω και σου λέει: δεν σε παρακαλώ, φάει μια μπριζόλα γιατί θα πεθάνω. Δεν τρώω. Καλά, άμα τώρα πεθάνει για να φάω μια μπριζόλα, άμα για να μην πεθάνει ο άνθρωπος το κάνω, αλλά. Ένα. Τέλεια, σε έχω. Λοιπόν,
Έχεις πιάσει ποτέ τον σύντροφό σου σε απατά? Ναι, αλλά δεν με νοιάζει κιόλας. Δεν σε νοιάζει? Όχι, καθόλου. Γενικώς. Δεν πάνε σε... Δεν ξέρω τι σημαίνει ζήλια. Δεν έχω αυτό το συνέστημα. Δεν είμαι εκτιτικός άνθρωπος. Φαντάζομαι δεν θέλω να έχω και ιδιοκτησίες εγώ. Πόσο μάλλον να μου ανήκει ένας άνθρωπος. Mm-hmm. Δεν μπορώ να έχω δικό μου σπίτι. Δεν θέλω να έχω... Μια μηχανή έχω στο όνομά μου. Δεν μπορώ να ακούω από τον άλλον ότι είσαι όλη μου ζωή. Δεν θέλω να είμαι όλη σου ζωή. Θέλω να είμαι μέρος της ζωής. 4, σήκωσε καρτουλά, να δούμε τι έχει. 5. Το πιο δύσκολο πράγμα που έχεις κάνει σε θεατρική παράσταση. Σίγουρα το φετινό. Τι έκανες? Στο φετινό κάναμε δύο κρατούμενους, εγώ με τον Ιάννη τον Αθανασόπουλο. Είμαστε στα Νταμάρια και κουβαλάγαμε πέτρες. Αληθινές δηλαδή, πέτρες. Αληθινές. Ένα challenge για μένα τρομερό, γιατί ξέρεις, σε αυτή τη χώρα που έχουμε ταμπέλες, σε επιλέγουν πάντα για κάτι που έχεις κάνει καλά παλιά. Δηλαδή, εγώ ξεκίνησα ως ένα παιδί, ωραίο, ξέρω εγώ, αυτά που με επιλέγανε ως το Ζεμπρέμια, τον Γκόμενο, το musical λόγω της μουσικής μου παιδείας και μόνο αυτό. Βέβαια, να τα λέμε αυτά, γιατί και εγώ και ο Φωκάς Ευαγγελινός σε είδαμε επίσης κάτι άλλο. Αυτό ήταν τελείως διαφορετικό επίσης. Και έκανες ένα μπακαλιάρο. Έκανα ένα μπακαλιάρο σε μια εξαιρετική παράσταση του Γιώργου. Πες μου και τρία άσχημα πράγματα που έχεις διαβάσει για σένα. Τρία άσχημα. Ναι, ναι, ναι. Ή έχεις ακούσει ή έχεις διαβάσει. Έχω ακούσει ότι είμαι ατάλλαντος, είμαι κακός συνεργάτης και ότι είμαι πολύ ψωνάρα. Φαντάσου, είχα πάει μια φορά σε μια φωτογράφηση και ήταν όλοι πάρα πολύ ήσυχοι. Και δεν μου μιλούσαν και πάρα πολύ. Τώρα τι έχουν αυτοί και δεν μου μιλάνε. Μετά από πολλά χρόνια, ο Αχιλλέας ο Χαρίτος μου εξομολογήθηκε ότι, ρε εσύ τότε, μας είχε πει η υπεύθυνη της φωτογράφησης ότι, κοιτάξτε, ο Μπεγνής είναι παράξενος, δεν θα τον μιλάτε πολύ, γιατί μπορεί και να φύγει. Πόσες φορές. Πόσα δεν έχω μάθει. Και πόσες δουλειές έχω χάσει λόγω της λάσπης, υποτίθεται, από ανθρώπους που ενδεχομένως μπορεί να ζηλεύουν ή μπορεί να μην με χωνεύουν για τους δικούς τους λόγους. Πάμε. 5 λέξεις από γάμο. Ωραία. Γάμος. Γαμοπυλαφό. Γάμο. Μπαίνει μπίπ εδώ. Πάμε. Γάμο. Εδώ δεν μπαίνει μπίπ. Έλα, ένα ακόμα. Ένα ακόμα. Υπάρχει τη αρχαία λέξη γαμεύω. Γιατί τα πας όλα προς τα εκεί πέρα, δεν μπορείς να πας σε μια γάμπα, γιατί... τελειώνουμε. Γάμπα. Ναι. 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 Τα είπαμε σχεδόν. Wow. Είμαι στο καναπέ. Μπέτι. Μπέτι. Κέρδισε. Λέγε. Challenge στην Μπέτι, Challenge στην Μπέτι. Δύσκολο πρέπει να είναι. Κοίτα να δεις, είναι ένας υπερταλαντούχος άνθρωπος, κάνει τα πάντα. Σε θαύμασα πάρα πολύ στο Face ως Share. Θέλω να μου τραγουδήσεις ως Share, όχι να ντυθείς, Share. Το βρέμε λαχρινάκι. Μπορείς. Για να δούμε. Τι θα σε δούμε τώρα. Τώρα κάνω προς το παρόν, αφού τελειώσαμε τον Bent, κάναμε παράλληλα και μια παράσταση παιδική με τη Ναταλία Τετραγούμη, το Γύρο του Κόσμου σε 80 μέρες, που είχαμε αρχίσει με περιοδεία και είμαστε στο θέατρο Διάνα, κάθε Κυριακή στις 11.30 το πρωί. Αυτό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ. Χάρηκα πολύ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ επίσης. Θα γίνει Μπέτι μου. Α, παιδιά, συγγνώμη, συγκλονίστηκα. Γιατί? Καλέ, τι ωραίο που το κάνατε, μπράβο. Και στις Αντωνά αλλάξαμε τα γραφικά μου. Πολύ ωραίο. Πώς είστε, φοβερό το. Βρήκε πολλά με εδώ πέρα, τι νομίζεις ότι κάνουμε. Σου έχω top τρελό, όπως βλέπετε, οι εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί που έγραψαν ιστορία. Πεθαίνω, ζω για αυτή τη στιγμή. Φαντάζομαι έχεις φέρει ακραίες, Έχω φέρει και ακραίες και εντυπωσιακές και όπως βλέπετε από τον τίτλο έχουν γράψει ιστορία. Καλός ή κακός δηλαδή με τον τρόπο τους. Φέλεια. Ξεκινάμε λοιπόν με το νούμερο 5, όπου εκεί θα συναντήσουμε την Björk. Θα πάμε αρκετά χρόνια πίσω, στα Όσκαρ του 2001. 73η απονομή των βραβείων με το φόρεμα Ακύκνο, όπου πραγματικά όλοι είχαν πάθει τότε εγκεφαλικό και μάλιστα να σας θυμίσω, δεν ξέρω αν το θυμάστε, τα αξεσουάρ του φορέματος ήταν ουσιαστικά αυγά, τα οποία τα άφηνε ενώ περπατούσε ανά διαστήματα. Ναι, παιδιά. Μιλάμε... Δεν το θυμόμουν αυτό. Θυμόμουν στο κόκκινο χαλί που βγήκε με αυτό το κύκνο, φορούσε ένα body beige για να είναι το κεφάλι του κύκνου εδώ γύρω από το λαιμό της. Το τι κράξιμο είχε φάει η Björk, θέλω να σας πω, σε εκείνα τα βραβεία. Ο Μάριον Πεγιώσκη ήταν ο δημιουργός αυτού του φορέματος, λοιπόν. Και πραγματικά, παιδιά, όπως και να έχει, να σας πω την αλήθεια, 20 χρόνια, 22 μετά, ουσιαστικά αυτή την εμφάνιση σχολιάζουμε. Εκείνη τη χρονιά, να σας θυμίσω ότι η πιο καλοντημένη στα βραβεία ήταν η Julia Roberts.
Μάλιστα. Σας θυμίζω επίσης ότι το 2004. Το χαμογελό της. Το 2004 η Μπιόρκ ήταν στην τελετή έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων. Που φορούσε ένα εκπληκτικό φόρεμα, ασύλληπτο. Και ήταν τεράστιο, δεν ξέρω αν το θυμάσαι Δημήτρη, που κάλυψε όλο το Ολυμπιακό στάδιο της Αθήνας. Ήταν πολύ εντυπωσιακή και αυτή. Ήταν όλες οι αποστολές από κάτω. Τσίρκου, τόσο μεγάλο ήταν. Και μεγάλο όλο και είναι ασύλληπτο. Μας έχει συνηθίσει σε ακραίες εμφανίσεις. Εντάξει, είναι και μια καλλιτέχνηδα πολύ ανατρεπτική. Ήταν υποψήφια βέβαια. Δεν το βλέπουμε σε εικόνα, δεν το βλέπουμε γιατί. Ο Τσιμπουργός. Είχε χιούμορ και αυτή είχε χιούμορ. Ναι. Και εκείνη τη χρονιά, γιατί ήταν υποψήφια με την ταινία του Φοντρίερ, να σας θυμίσω ότι νωρίτερα στις Χρυσές Σφαίρες είχε εμφανιστεί με ένα φόρεμα με το πρόσωπο του Μάικλ Τζάκσον και ντυμένο πουλιές. Γενικά εκείνη τη χρονιά είχε κάνει φοβερές εμφανίσεις. Πάμε όμως τώρα μια θέση πιο ψηλά και αυτό ουσιαστικά το top bet μου είναι αφιερωμένο σε εσένα. Γιατί στο νούμερο 4 θα συναντήσουμε μια πολύ δική σου αγαπημένη. Η Μπέτι Μαγκύρα είναι αυτή. Σε μια συγκλονιστική της εμφάνιση το 1986 και αυτό είναι από τα βραβεία Όσκαρ, όπου κοιτάξτε να δείτε, υπάρχει και λόγος που εμφανίστηκε έτσι. Αρκετά χρόνια αργότερα το εξήγησε μέσα από ένα ειδικό αφιέρωμα που είχε κάνει το περιοδικό Vogue στα social. Και εδώ ουσιαστικά η Σέρ εξηγεί ότι εκείνη τη χρονιά επέλεξε να βάλει το συγκεκριμένο φόρεμα γιατί γνώριζε ότι οι άνθρωποι της Ακαδημίας δεν την συμπαθούν και πάρα πολύ, δεν την έχουν σε ιδιαίτερη εκτίμηση ούτε για το ενδυματολογικό κομμάτι, δηλαδή για το πώς δίνεται, γιατί κακά τα ψέματα σε μια συντηρητική Αμερική, γιατί μιλάμε τώρα για αρκετά χρόνια πίσω, ήταν αρκετά προκλητικά όλα τα ρούχα αυτά που φορούσε η Σέρ. Αυτό το 86. Και επίσης και ένα άλλο πάρα πολύ σημαντικό, το ότι έβγαινε με νεότερους άντρες. Ούτε αυτό τη άρεσε. Από τότε έβγαινε με νεότερους, μπράβο. Οπότε, όταν χώρισε πια τον Τόνι, πώς τον λέγανε τον άντρα της, Τόνι and Σερ, πώς ήταν το ντουέτο αυτό, Σόνι and Σερ. Μετά τον Σόνι είπε Σόνιος εδώ, με αυτούς, πάμε στα τεκνά. Μου θυμίζει αυτό που είχε φως στο κεφάλι τα tie rap, αυτά που δένουμε καμιά φορά και σπίτουμε. Είναι τύπου μου ικάνα λίγο αυτό. Είναι φτερά αυτά, είναι φτερά. Αχινό κανένας. Ναι, και αχινό, και αχινό. Παιδιά, εντάξει, ουσιαστικά την εμφάνιση αυτή την έκανε για να τους μπει στο μάτι. Βέβαια, παρόλο που και η ίδια είπε ότι δεν τη συμπαθούσε και πάρα πολύ η Ακαδημία, να σας θυμίσω την επόμενη χρονιά, το 1987, πήρε το Όσκαρ για την ερμηνεία της στο ρόλο στην ταινία Moonstruck κάτω από το του φεγγαριού κάπου, δεν θυμάμαι πώς λέγονταν. Α, τότε ήταν. Εντάξει, τότε. Μάλιστα, okay. Λοιπόν, πάμε μια θέση πιο ψηλά και στο νούμερο 3 θα συναντήσουμε την Kim Kardashian. Εμβληματική και αυτή η εμφάνισή της στο κόκκινο χαλί. Αυτή τη φορά αφήνουμε τα Όσκαρ, πάμε στο Met Gala. Μόλις πριν από 2 χρόνια, αν θυμάμαι σωστά, το 2021. Τιμήθηκε σκιά. Γνωστού οίκου μόδας, όπου όταν από το επιτελείο έτσι του δημιουργικού διευθυντή, τέλος πάντων, της πρότειναν τη συγκεκριμένη εμφάνιση, αυτή τσίνησε. Γιατί σου λέει, θα πάμε κάπου που θα έχει φωτογράφους, τηλεοπτικά συνεργεία, δεν θα φαίνεται το πρόσωπό μου. Και τέλος πάντων, της εξήγησαν ότι ουσιαστικά αυτή είναι μια εκδήλωση για τη μόδα και ότι δεν παίζει ρόλο. Επειδή υπάρχει ένα συγκεκριμένο θεματικό, το αν θα φαίνεται το πρόσωπο, πηγαίνεις εκεί και θα πρέπει, ας πούμε, να βάλεις και τη μάσκα. Μένα μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι πολύ και έτσι το αποδέχτηκε. Γιατί ήταν γραμμένη κάτω από εδώ. Αυτό είναι το πιο κρίμα. Θα έλεγα τώρα. Βάφτηκε πριν το βάλει. Βάφτηκε. Ναι, γιατί μετά θα φέρεις μέσα, φαντάζομαι. Πιθανότατα, ρε παιδί μου, ίσως μετά την τελετή να το βγάζε. Ξέρω εγώ, να θα άντεχε τόσες ώρες με αυτό. Τόσες ώρες με τη μάσκα. Το εντυπωσιακό είναι ότι το μαύρο ρουφάει όλο το φως. Ουσιαστικά δεν υπάρχουν αντανακλάσεις, δεν υπάρχουν σκιές, δεν υπάρχει τίποτα. Και είναι όλο σαν μια τυφάνια σκιά. Καταλαβαίνετε. Είναι τέλεια ενδυμασία για τον σύζυγο της Τζένιφερ Λόπεζ. Εδώ θα βγαίνουν έξω για να μην να του πει τι που δεν θέλει να φέρει. Ναι, για τον Ben Affleck. Λοιπόν, πάμε μία θέση πιο ψηλά στο νούμερο 2 και θα σας γυρίσω αρκετά χρόνια πίσω. Στο 2000. Όπω. Εντάξει. Και το ξέρω. Φοβερή. Συγκλονιστική. Όλοι αναρωτιόμασταν τότε, Δημήτρη, θυμάμαι, πώς αυτό στέκεται εδώ. Δεν ανοίγει. Είχε πολλά tapes. Την ίδια ανησυχία είχε τότε και η Τζένιφερ. Μήπως φανεί ανοίξει το φόρμα και φανεί το στήθος της, αλλά ήταν τόσο καλά κολλημένο με το ύφασμα, με τόσα άπειρα tapes από μέσα, όπου να σας πω ότι ουσιαστικά, επειδή όλος ο κόσμος εντυπωσιάστηκε από αυτή την εμφάνιση, άρχισε να αναζητά στην Google περισσότερες πληροφορίες. Για την ίδια, ναι, και έτσι ουσιαστικά λέγεται ότι δημιουργήθηκε το Google Images. Λες τώρα, ρε. Αυτό ήταν τώρα. Η εποχή που το είχε με τον Buff Daddy και της είχε βγάλει το δίσκο. Ναι. Που ξεκίνησε ως πια τραγουδίστρια, γιατί πριν είχε ξεκινήσει ως ηθοποιός. Είναι στα βραβεία, η εμφάνιση αυτή στα βραβεία του δηλαδή, του 2000. Δηλαδή, οι αναζητήσεις σε φωτογραφίες στην Google δημιουργήθηκε επειδή ψάχναν να βγουν αυτό το φόρμα. Φοβερό.
Λοιπόν, αυτό το φόρεμα το ξανάβαλε η Ντονατέλα, ναι, ήταν Versace. Ναι. Πρόσφατα, λοιπόν, πριν 2-3 χρόνια, το είχαμε δείξει νομίζω και εδώ. Και πέρσι. Πήγε στην επίδειξη, το άλλαξε λίγο, αφαίρεσε τα μανίκια, το έκανε αμάνικο και αυτά και βγήκε η Τζένιφερ Λόπες μετά από πόσα χρόνια έχουν περάσει. Όπου και αυτό το φόρεμα. Και ήταν εξίσου συγκλονιστική. Όπου και αυτό το φόρεμα δεν ήταν αρχή εξ αρχή να το φορέσει. Η στυλίστρια τη πήγε τελευταία στιγμή 2 φορέματα. Μην έχοντα πολλέ επιλογέ τέλο πάντων, επέλεξαν το συγκεκριμένο και υπήρχε και αυτή η ανησυχία για το αν θα φανεί το στήθο κτλ. Και ένα λοιπόν που τόσα χρόνια μετά, 20 χρόνια και συζητάμε ακόμη για αυτό. Βέβαια. Και τώρα ήρθε η ώρα. Είναι στην κορυφή μετά από όλα αυτά. Για να αποκαλύψουμε το νούμερο 1. Εντάξει, όσο περνάει η ώρα, μεσημεριάζει κιόλα. Επειδή είναι και λίγο η ώρα του φαγητού, σα έγινε και σπόρι. Πάμε λοιπόν να δούμε τι παλομπριζόλε εδώ τη Lady Gaga. Σοκαριστικά ήταν. Δεν θυμόμουν, συγγνώμη που σας διακόπτω, ότι τραβάνε τα σκυλιά από κάτω το. Ναι. Ούτε εγώ το θυμόμουν. Την ώρα που είναι στη σκηνή και η Σερ, στο τέλος δηλαδή κάπου εκεί την τραβάνε, αγκάλιασε και τη Σερ με όλο αυτό το κρέας επάνω της. Φαντάζομαι και τη Σερ δεν ήταν και καλύτερη εμπειρία. Τώρα αυτό που ίσως δεν γνωρίζετε. Αυτά ήταν αληθινά να σας πω τα κρέατα. Ναι, από μοσχάρι. Φανταστείτε μυρωδιά. Αυτό... Ναι, ήταν αληθινά τα κρέατα. Και παιδιά, ακραίο. Σκεφτείτε ότι πέρασαν 13 χρόνια από τότε. Θύμισε μας το μήνυμα, ρε Δημήτρη, το θυμάστε. Το μήνυμα δεν το θυμάμαι, αλλά γι' αυτό είμαι εδώ, για να σας το θυμίσω. Γιατί, προσέξτε, το μήνυμα ήταν. Θα σας το πω. Μήπως ήταν. Συγγνώμη τώρα, αν σε έφερε. Όχι, όχι, υπήρχε μήνυμα. Βιγκανισμό και με αυτά. Όχι, όχι, καμία σχέση. Ότι μας αντιμετωπίζουν σαν κρέα. Η Γκάγκα δήλωσε ότι αυτό το φόρμα ήταν μια δήλωση που προωθούσε την ατομικότητα και μια διαμαρτυρία ενάντια στην τότε ισχύουσα στρατιωτική πολιτική σχετικά με τα ομοφυλόφιλα και αμφιφυλόφιλα άτομα που υπηρετούσαν στις αμερικανικές δυνάμεις. Εντάξει, δεν μπορώ να καταλάβω τώρα το συμβολισμό του κρέατος, του ομοκρέατος. Έτσι, έτσι το είδα. Υπάρχει σαν πληροφορία να σας δώσω τέλος, σε περίπτωση που πάτε Las Vegas, έχουν επεξεργαστεί το συγκεκριμένο φόρεμα, το έχουν κάνει πλέον παστό. Και υπάρχει τέλειο. Στο House of Gaga, στο Las Vegas. Και πάλι κλεισμένο σε γυάλα για να μην μυρίζει. Μάλιστα, ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη μου. Πάμε στην Αθηνά Φαλίδου, στο κορίτσι μας που έχει φέρει το σχολιαστικό. Που το περιμένουμε πώς και πώς κάθε Παρασκευή. Ήρθα, είμαι εδώ, ανεμιστήρας και στο Ρουβά πια. Παντού τώρα πια ανεμιστήρας. Είδα, παιδιά, τηλεόραση, έγινε ένας χαμός, άνω κάτω όλοι στα reality. Δεν έχω να πω πολλά, θα τα πω όλα μέσα από το βίντεο. Δώστο. Ότι λάτα την λάτα τα, ότι λάτα και ξεκινάμε και μες στο πάρτι τραγουδάμε, ότι λάτα και δεν τελειώνει. Θα δώσω καλέ, δεν θα δώσω. Τι νομίζεις ότι ήρθα να κάνω εγώ εδώ παρασκευιάτικα. Ωραίο ήταν το τραγούδι. Για βάλε κανένα ακόμα να γλεντήσουμε. Εμένα. Πολύ πετυχημένο ήταν ο Τιτανικός στο background. Πολύ πετυχημένο ο Τιτανικός, ήταν ό,τι έπρεπε για αυτή την περίπτωση. Τι έγινε, χαμός, πού καλέ, μη μου λείψεις, στο Survivor, μη με ταράζεις, τι έγινε δηλαδή, για βάλε να δούμε. Ο Γιωρίκας Πυλίδης και ο Ηλίας Γκότσης παραβίασαν βασικούς κανόνες του Survivor. Ο Γιωρίκας παραβίασε τον κανόνα της επικοινωνίας. Ο Ηλίας Γκότσης κατ' εξακολούθηση βρήκε τρόπο σε συνεννόηση με ντόπιους να έχει τροφή στο Survivor. Αποβάλλονται από το Survivor All Star. Εν τω μεταξύ, αυτή τη στιγμή οι υπόλοιποι παίκτες στην καλύβα. Έλα ρε μάνα, κουνής του δεν έχει σήμα. Εγώ είμαι καμπάνα. Άσε ρε μάνα να σκάσω ημέρα. Τι από το φαΐ ρε μάνα. Ο Γκότσης με τον Πυλίδη αποβλήθηκαν. Ο ένας έτρωγε και ο άλλος μιλάει στο τηλέφωνο. Τι να τους πούμε, να αποβληθούν βέβαια! Δικαιοσύνη, εμείς τι είμαστε, κορόιδα, είμαστε επιμερημενιστικοί! Να σου πω, το κοντοσούρι αυτή τη φορά ήταν ξερό. Να αλλάξουμε local. Τόσα λεφτά δίνουμε. Βάλε μου λίγο κρασί, Σπύρο. Μπα να σ' αφήνω! Πρέπει να κάνω προπόνηση στους στόχους. Γράψανε στο Twitter ότι δεν το έχω. Και τώρα, μόδα! Αχ, σκοτώθηκα. Είναι πρόταση τώρα αυτή για να κυκλοφορήσουμε έξω στον δρόμο. Είσαι σίγουρη. Ποιος είναι. Τι έγινε ρε παιδιά. Ποια είσαι εσύ. Ποιοι είναι οι κύριοι, τι έχει γίνει εδώ. Σε κύριο του κτηρίου. Μπήκα με την κάρτα μου, είσαι με τα καλά σου. Κάθε Παρασκευή τα ίδια θα λέμε. Εγώ είμαι παιδί μου, κάνω το σχολιαστικό. Μα να μην έχουν ιδέα από μόδα. Τι σου συνέβη εσένα πουλάκι μου. Πεθώ την τέχνη.
Ναι, σένα περιμέναμε. Να βάλεις το αραχνοήφαντο να την πενθήσεις την τέχνη. Την έχουμε πενθήσει εμείς την τέχνη από τότε που παίκτης reality έπαιξε πρώτη φορά σε σύριαλ στην τηλεόραση. Και ήμασταν και πιο καλυμπημένες. Εγώ σήμερα είμαι love, light, peace. Για τον πόλεμο που γίνεται αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Βραβευόμαστε γι' αυτό. Σε αυτόν τον κόσμο θέλουμε φως, θέλουμε αγάπη, θέλουμε ελπίδα. Πάρα πολύ απλή η Μιλία Βόντος να διαμαρτυρηθεί για τον πόλεμο. Όχι. Η τσάντα, οι 18.500 ευρώ, πού είναι, αγάπη μου? Με αυτή την τσάντα έπρεπε να πας. Αυτό το δαχτυλίδι, το 3 οικόπεδα, έπρεπε να το βάλεις οπωσδήποτε στη διαμαρτυρία για τον συνάνθρωπο. Ναι, να υποστηρίξουμε τον συνάνθρωπο, αλλά να είμαστε και λίγο γκλαμ. Φοράω μία σακούλα σκουπιδιών. Σακούλα σκουπιδιών πήραμε στα χέρια μας και την κάναμε τέχνη. Ότ κουτήρ, αγάπη μου. Είναι οικολογικό το μήνυμα, καταλαβαίνετε. Γι' αυτό έχουμε ντυθεί έτσι με τη φίλη από εδώ. Ρε εσείς, ποιος έβαλε ρε μέσα στο φουστάνι μέσα αντένε κεδάκια. Καλά δεν το είδατε ότι ήταν κρεμασμένο το ρούχο σε κρεμάστρα. Είμαι καλή. Είναι οικολογικό το μήνυμα, καταλαβαίνετε. Βέβαια. Κουτήρι είναι. Πάμε καλή μία. Για να γίνει αυτό, έχουμε τραβήξει τα πάντα. Το σκέ δεν έχω πάρει. Εσύ είσαι έτοιμο να φύγει. Στο μικρόφωνο είχαμε πρόβλημα. Έχει κουράσει. Θα το κάνουμε. Είναι γρήγορε ερωτήσει με γρήγορε απαντήσει. Τι θέλει. Πού θα πα τώρα? Όπου θέλω. Έτσι θα το πάμε. Λέγε, ρε, πού θα πάμε. Γεια σα, καλή χρονιά. Έτσι θα το πάμε. Πού ξοδεύει τα περισσότερα σου λεφτά? Δεν ξοδεύω λεφτά. Με πληρώνουν όλοι. Αν ανοίξω το ψυγείο σου, τι θα βρω μέσα? Μανιτάρια. Έχει πάρει ποτέ δημόσια θέση υπέρ κάποιου και το έχει μετανιώσει τη συνέχεια? Όχι. Ρε Αλάνη, εδώ είναι που μπαίνεις κανονικά. Όλα εγώ πρέπει να τα λέω. Έλα, έλα, έλα. Τι θες από μένα? Γεια σας, κορίτσια, καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Πάμε να βρω από εδώ. Ρε Αλάνη, να σε ρωτήσω κάτι. Πώς τα έχεις καταφέρει και δεν σε έχει τυλίξει καμία? Ποιος σου το είπε αυτό, πρόσεχε εσύ. Παντρεμένος. Όχι, δεν παντρεύομαι. Είναι γνωστό, αυτό το ξέρουν όλες. Έχεις αντίρρηση στο γάμο, δηλαδή, αντίσταση? Αντίσταση κατά του γάμου. Ναι. Έχεις ψάξει ποτέ κινητό συντρόφου? Όχι. Έχεις παρακολουθήσει? Τι να παρακολουθήσω? Ξέρεις, σύντροφο. Τρελός είσαι. Τι είναι αυτά που με ρωτάς? Συγχωρείς την απιστία? Αναλόγως την απιστία. Τι αναλόγως την απιστία, ρε παιδί μου, την πιάνει, σε κεράτωσε ή στα πράσα. Το συγχωρείς? Δίνομαι και φεύγω. Ο άλλος είναι ο κτητός. Εσύ είσαι ντυμένος. Εγώ είμαι άντρας με τα όλα μου στο θέατρο, φεύγω και είμαι συνέχεια γυμνός πια. Η ηθοποιός Ελένη Καστάνη έχει πει ότι καταλαβαίνει κάποιον από τη φάτσα του αν είναι ερωτικός ή όχι. Αν κοίταγε σένα, τι θα καταλάβαινε? Γιατί δεν ρωτάτε την κυρία Καστάνη, που έτσι κι αλλιώς έχουμε καταπληκτική σχέση. Λαμβάνεις γυμνές φωτογραφίες στο Instagram? Στέλνω συνέχεια. Όχι, αλλά λαμβάνεις. Λαμβάνεις. Στην αρχή λίγο όταν το άνοιξα, μετά όταν κατάλαβαν πώς το χειρίζομαι, ναι, δεν μου στέλνει καμένης και καμία τίποτα. Αν έπρεπε να μείνεις τσίτσιδος στην παράσταση, δηλαδή να μην καλύψεις με καπέλο, έξω όλα, θα το κάνεις? Τσίτσιδος μένω ουσιαστικά, το καπέλο μπαίνει, αλλά μετά σβήνουν τα φώτα, δεν είναι, θα το έκανα. Υπάρχει μια ασφάλεια, μας προστατεύουν, δεν είναι όπως εσύ. Πρωταγωνιστής σε ταινία πορνό για 1.000.000 ευρώ. Ναι, ο μασκοφόρος... Φτάνει, είναι πρωινό. Κάνεις τη δουλειά που ήθελες πάντα? Τι? Κάνεις τη δουλειά που πάντα ήθελες, ρε παιδί μου, ή ήθελες να κάνεις κάτι άλλο? Όχι, άμα ήθελα να κάνω κάτι άλλο, θα έκανα κάτι άλλο. Τι ερωτήσεις είναι αυτές, ποιος τις σκέφτηκε, Χριστέ? Θα ξαναέμενες σε σκάφος? Με μεγάλη χαρά. Καλή χρονιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ και σου εύχομαι να με καλέσεις. Αυτό δεν ήταν ερώτηση. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Φιλάκια, γεια. Να είστε καλά. Γεια. Νέα εβδομάδα ξεκινάει με νέο μεγάλο αυτοκίνητο Citroën C3 έκδοση U. 1200 κυβικά, γκρι μεταλλικό χρώμα υπέροχο, αξίας 17.500 ευρώ. Και το πιο σημαντικό, με χαμηλή κατανάλωση, μόλις 5,5 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Έχει μεγάλα και αναπαυτικά καθίσματα, έχει συστήματα υποβοήθησης, έχει... Και τι δεν έχει αυτό το αυτοκίνητο? Το C3 ήταν και παραμένει ιδιαίτερα ευέλικτο, πρακτικό μέσα στην πόλη και με υπέροχη περιφερειακή ορατότητα από τη θέση του οδηγού. Αν θέλετε λοιπόν να το κερδίσετε, στείλτε γραπτό μήνυμα ή καλέστε στο 14800. Ποιος είναι πρωινιάτικα? Ποιος είναι πρωινιάτικα? Αλεφαντασία, θέλω πια.
το αγαπημένο σου, ναι. Είναι από τα αγαπημένα μου τραγούδια. Το γουστάρω πάρα πολύ. Ρε Μαριάντα, γιατί τόσο καιρό τέτοια εποχή. Συνειδητά το έκανες, είπες να κάτσω ένα δύο χρόνια και... Λοιπόν, κοίταξε, ήρθε, δεν ήρθε, πέτυχε. Βασικά, δούλευα μέχρι 6 μηνών. Α, 6 μηνών έγκυος. Ναι, 6 μηνών έγκυος, ναι. 6 μηνών έγκυος, για αυτό, στην αρχή δεν το είχα πει, ήμασταν με τον Αργυρό τότε, μου έλεγε... Έχεις κάνει κάτι, μου λέει. Του λέω πότε το έκανα, του λέω από την αρχή τη σεζόν, όχι, αλλά δεν ήθελα κιόλας να μαρτυρήσω ακόμα. Κάποια στιγμή, στον τέταρτο μήνα, μου λέει κάτι γίνεται. Κάτι βλέπω. Ναι. Στον έκτο και μετά τα κούλια και αυτά, είχα και δύο αποκολλήσεις. Σταμάτησε. Ναι, δεν γινόταν. Πόσο. Ναι, αλλά είπε συνειδητά, θέλω να κάτσω ένα-δύο χρόνια να... Όχι. Ξεκίνησα αμέσως μετά, από λίγους μήνες, αλλά είχα μια πολύ τραυματική εμπειρία με μια κοπέλα που με βοηθούσε, με το παιδί. Και στο σπίτι, δηλαδή. Ναι. Και ο Δημήτρης αποφασίσαμε ότι ας καλαλήσουμε κάποιο χρονικό διάστημα για να μεγαλώσει ο Νικόλας όπως πρέπει και με τον άνθρωπο που πρέπει. Και με αυτά και με αυτά περάσανε λίγα χρόνια και να είμαστε τώρα στον τάξη του όπας. Νιώθω ότι και εσύ δεν το κυνηγούσες να επιστρέψεις. Όχι. Σου άρεσε δηλαδή αυτό το διάλειμμα. Παρόλο που με κυνηγούσε και μ' άρεσε, έτσι, δεν το κρύβω. Εννοείται ότι όλοι μου λέγανε να πάμε να κάνουμε σεζόν εκεί, να κάνουμε σεζόν παραπέρα. Λέω σε λίγο. Έφτασε 8 χρονών ο μικρός. Ναι, μόνο το παιδί που σε κράταγε πίσω. Γιατί έχεις πει ότι ρε παιδί μου, πολλές φορές μέσα στο χώρο ένιωθε ότι δεν με σέβονταν κιόλας οι άνθρωποι. Υπήρχαν στα περιστατικά. Να σου πω, το μόνο που άλλαξε είναι ότι κάνοντας το παιδί, αλλάξανε τα όρια μου. Αυτό. Δηλαδή, εκεί που ήταν, ξέρεις, υπήρχε ένα μάκρος, ας πούμε, στα όρια, ξαφνικά κοντίνανε πολύ. Και έβαζα μια τελεία και. Την έβαζες πιο νωρίς την τελεία. Ναι, πολύ νωρίτερα. Πόσο σκληρή είναι τελικά αυτή η νύχτα, είναι πολύ σκληρή. Η νύχτα είναι πάρα πολύ σκληρή. Πολύ πιο σκληρή από άλλους χώρους. Και δεν έχει φανεί τίποτα προς τα έξω. Δηλαδή... Αυτό μας κάνει εντύπωση και εμάς, ότι το MeToo πήρε η μπάλα το χώρο του θεάτρου. Και δεν έφτασε ποτέ στη νύχτα που φανταζόμαστε, ρε παιδί, με το νου μας όλοι. Τη νύχτα γίνονται ίσως και περισσότερα πράγματα. Ναι. Κοίταξε, είναι πιο σκληρή η νύχτα. Δεν ξέρω αν γίνονται περισσότερα. Παρόμοια πράγματα γίνονται. Αλλά είναι πιο σκληροί οι άνθρωποι. Οπότε νομίζω ότι απλά δεν θέλει κανείς να πάρει, να νιώσει, ας πούμε, το... Το περιστατικό που έχεις περιγράψει εσύ ότι κάποιος επιχειρηματίας σου είπε «Έλα να πάρεις το μεροκάμα, το έχω στη τσέπη, βάλ το χέρι σου». Καλά, αυτό είναι το λιγότερο. Μου έχει αυτό τύχει... έγινε μετά το παιδί ή πριν? Όχι, αυτό έγινε πριν. Πριν, ναι. Και, έχουν συμβεί διάφορα πριν, τα οποία έκανα στην άκρη και έλεγα «Οκ, δεν βαριέσαι, πάμε να έχουμε μια όμορφη σεζόν». Αν μου συνέβαινε τώρα και ήμασταν στη μέση της σεζόν, θα τα παρατούσα και θα έφευγα πάρα πολύ όμορφα και ωραία και θα έλεγα στον άντρα μου «Πάμε, αγάπη μου, που είσαι τώρα, έρχομαι εκεί να σε βρω να κάνουμε διακοπές παρέα». Ξέρεις, δεν... Είναι στο χέρι μας τελικά να βάζουμε αυτή την τελεία. Ναι, από ό,τι καταλαβαίνω. Νομίζω, ναι. Και στα πρώτα χρόνια δηλαδή δεν τη βάζουμε γιατί θέλουμε να πετύχουμε κάποια πράγματα. Και στην πορεία αλλάζουμε. Όχι. Αλλάζουν οι προτεραιότητές σου. Έχω ένα παιδάκι τώρα και πάντα σκέφτομαι ότι, ξέρεις, έχω κάτι υπό την προστασία μου. Πάρα πολύ σημαντικό, τα ξέρεις. Ναι. Θες να δώσεις και ένα παράδειγμα. Φαντάζομαι ότι κάθε σου πράξη πλέον θες να καθρεφτίζεται στον Νικόλα με καθαρότητα. Και δεν θέλω και το παιδί μου να κάνει πίσω σε τίποτα. Δηλαδή, αυτό. Ούτε να αφήνει ο Νικόλας να τον εκμεταλλευτούν, ούτε να μπορεί να πει, σας πω, όσο εδώ ήταν, ευχαριστώ πολύ, γεια σας. Θέλω να μπορεί να το κάνει. Και σου λέει ο Νικόλας, θέλω να γίνω τραγουδιστής. Θέλω να πάω στη νύχτα. Τι κάνεις εκεί, τι του λες? Βασάνισε το. Λίγο καφέ, ξέρεις, όχι. Πρόσεχε τις τσέπες των ανθρώπων, τι του λες? Δεν ξέρω πραγματικά τι θα πω. Εύχομαι να μπορώ να του προσφέρω κάτι άλλο και να αλλάξει γνώμη, δεν ξέρω. Έχει ωραία φωνή, τον έχεις ακούσει να τραγουδάει? Ναι, δυστυχώς. Έχει ωραία φωνή. Δυστυχώς, η μάνα, η δόλια μάνα. Ναι, δυστυχώς, έχει πολύ καλή φωνή. Εντάξει, μπορείς να του δώσεις τα εφόδια και είσαι και ένα πολύ ωραίο παράδειγμα προς μίμηση ότι δεν βάζουμε νερό στο κρασί μας, δεν ζυβιβαζόμαστε, δεν κάνουμε ό,τι μας λένε οι άλλοι όταν ξεπερνάνε αυτή τα όρια. Οπότε μαθαίνεις. Είναι πάρα πολλά τα όχι που μπορεί να χρειαστεί. Δηλαδή μου έχει τύχει άνθρωπος επιχειρηματίας πολύ γνωστός και είμαστε στο γραφείο να μιλήσουμε
Και σε ένα από τα ραντεβού μπήκα χωρίς τον ατζέντη μου και βγάζει από το συρτάρι ένα όπλο. Ναι, κανονικότατο. Ναι. Το βγάζει το όπλο πάνω στο γραφείο. Καταρχήν στην αρχή μου λέει: τώρα δεν μπορούμε να μιλήσουμε. Εγώ συγκοπή, κοκκίνησα, λέω: κάτι γίνεται, κάτι θα γίνει. Άλλο περίμενα, άλλο μου εμφανίστηκε. Και βγάζει το όπλο πάνω και μου λέει: τώρα μπορούμε να μιλήσουμε. Τι καλά, δηλαδή τι θα με κομπλάρει, επειδή. Φοβισμό. Ναι, ναι, ναι. Και έφυγα. Από εκεί έφυγα, ναι. Λέω: ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά. Εύχομαι να περάσετε τέλεια αυτή τη σεζόν. Ξέρεις, ό,τι μπορούσα να σκεφτώ ευγενικό, το είπα και έφυγα. Είναι πολλά, είναι πολλά. Είναι πολλά. Η νύχτα είναι πολύ, πολύ δύσκολη. Δεν θέλω το παιδί μου να ασχοληθεί με αυτό. Μας λείπεις όμως, Μαριάντα, γιατί έχεις πάρα πολύ ωραία φωνή. Και εμένα μου λείπει, αλλά να σου πω, είμαι πολύ χαρούμενη, πολύ ευγνώμων που μπήκα ξανά στη δουλειά μου και μπήκα εκεί, σε αυτό, στο τζαρ. Είναι ένα πάρτι. Είναι, όχι, είναι, τι να σου πω. Είσαι yoga instructor, ρε παιδί μου. Είμαι τη πάντα της άποψης, μάθε τέχνη και άστινε. Έχω κάνει και άλλα πράγματα. Mm-hmm. Δεν έχω κάνει μόνο yoga. Πριν από τη yoga, είχα πάει σε μια σχολή και έκανα ιστορία ενδύματος, σχέδιο και styling. Αλήθεια. Ναι, καλέ, έχω κάνει πολύ ωραία πράγματα. Το ρούχο μου φορούσα στη Eurovision το 95, το χωράψει μόνη μου. Ναι, έχω κάνει τέτοια. Έχω διάφορα πτυχία. Σκέφτηκες ποτέ να ασχοληθώ με κάτι τελείως διαφορετικό, ρε παιδί μου, το τραγούδι? Πάντα ασχολούμαι με κάτι παράλληλα. Ενώ επαγγελματικά το κάνω. Έχω και άλλες δουλειές. Έχω και ένα πολύ όμορφο μαγαζάκι, σε ένα πολύ όμορφο νησάκι των Κυκλάδων. Ναι. Ναι. Και θέλω πάντα να υπάρχει κάτι. Γιατί, και το λέω και στο παιδί μου, πάντα δεν πρέπει να έχεις μόνο ένα πράγμα, για να μην γκρέμεσαι από αυτό, ναι, και να μην έχεις... Ναι, να μην πρέπει να πεις ναι κάπου που κανονικά θα πρέπει να πεις όχι. Μάλιστα. Πάντα να έχεις μια πισινή, αυτό. Εμείς θα σου ευχηθούμε τα καλύτερα, όποια και αν είναι αυτά, όπως και αν έρθουν, όπως τα θέλεις εσύ, να πολύ τα βάλεις στο δρόμο σου. Εμείς θα θέλαμε πολύ να σε ξαναδούμε να τραγουδάς, γιατί έχεις υπέροχη φωνή. Και εγώ περνάω πολύ καλά. Είναι η ζωή μου όλη. Η μουσική και το τραγούδι είναι η ζωή μου όλη. Οπότε ας ευχηθούμε ένα σίγγλ αρχικά, θα πω εγώ. Να μπούμε σιγά σιγά ξανά μέσα στα βαθιά νερά. Μακάρι. Ευχαριστούμε πάρα εγώ πολύ, Μαριάντα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Λοιπόν, πάμε και στην Αθηνούλα μας, το κορίτσι μας, να δούμε τι μας έφερε σήμερα, τι δοκίμασε να κάνει. Ίσα σήμερα, Δημήτρη Μακαλιά, σκέψου το, θα πάμε μαζί σε αυτά τα παιχνίδια. Πάρε με, σε παρακαλώ. Ένα πράγμα θα σου πω. Σκέψου τώρα να πηγαίναμε Survivor, να ήμασταν μαζί, κλικά, και να έχω κάνει εγώ όλα αυτά που έχω κάνει στη ζωή μου. Συμμορία. Άλματα, τι θέλεις, ρήψεις. Εσύ, στόχους, όλα. Εσύ μαζί θα ήμασταν πρωταθλητές, θα βγαίναμε πρώτοι. Έτσι, Δημήτρη. Θα κάναμε κλικ, να με ψηφίζουν κιόλας, έτσι, κακομοίρα. Φυσικά, τι, πλάκα κάνεις. Βάλε πλάτη. Παιδιά, το ζητήσατε και δεν μπορούσα να το αρνηθώ. Συνεχίζω στα αθλήματα του Στίβου που όλοι είδαμε. Σου πάει ο Στίβος, η αλήθεια είναι, σου πάει ο Στίβος. Είσαι πικεντό. Λέω μετά το άλμα εις ύψος, τι έρχεται, ποιο άλμα έρχεται. Δηλαδή, αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δοκίμασε επί κοντό. Δοκίμασε επί κοντό, παιδιά. Με το κοντάρι που μπαίνει στην τρύπα και πηδά πάνω και. Και δεν χτύπησε. Εσύ ήξερε ότι έχει και τρύπα και μπαίνει. Ναι, πού μπαίνει το κοντάρι, εγώ ούτε αυτό δεν ήξερα. Νόμιζα ότι είναι στο έδαφο. Την βρήκε την τρύπα. Πού βρίσκει κότερ το κοντάρι, βρε Αδυνά. Δεν το περίμενα, βρε παιδιά. Τι να σα πω, είδα μια τρύπα εκεί μπροστά. Λέω αυτό τι είναι. Τι είναι εδώ πέρα. Για τα νερά, είναι λούκι για να φεύγουν τα νερά. Έσκησα, τέλο πάντων. Δείτε το βίντεο. Γιατί τα λόγια είναι περιτά. Προφανώ. Σχολάσαμε. Είναι σε κατάσταση πίεσης αυτή τη στιγμή. Και συνεχίζει. Δεν ξέρω αν είναι μεγάλη αθλήτρια που είναι, αλλά έχει πολύ μεγάλη ψυχή. Μπράβο, και αυτό που έκανε στο το ευχαριστήθηκα. Αφήνα, είναι το δυσκολότερο όλων το επικοντό. Ο Σάκης Ρουβάς έκανε επικοντό. Βέβαια, επικοντό. Να μην το ξέρω, να πάμε μαζί με το Σάκη να κάνει. Ναι, να σου κάνει λίγο coaching. Δεν μου το είχατε πει νωρίτερα. Θα σου τραγουδάει και τώρα αρχίζουν τα δύσκολα. Δεν πειράζει. Είχα τον καλύτερο προπονητή, Βασίλης Μεγαλοοικονόμου. Αυτό που προπονούν τους πρωταθλητές Ελλάδος. Και μετά με παίρνουν και εμένα και μου μαθαίνουν. Πες μου λίγο, θα το θέλω σε μια μέρα να πηδήξεις κιόλα. Αυτοί κάνουν 10 χρόνια προπονήσεις για να καταφέρουν να πηδήξουν, ας πούμε, 2-3 μέτρα. Φαντάζομαι, δεν ξέρω. Μα είναι και πολύ ευγενικός. Δηλαδή, τώρα πήγε η Αθηνά και του είπε: πώς ξεκινάμε, τι κάνουμε, και τι θα της πει.
Πήγαινε γυμνάσου 5 χρόνια και γύρνα να το δούμε. Τη είπε, έλα, κάτσε να σου προσπαθήσουμε εδώ να περάσει το σκηνάκι. Δηλαδή, είναι αυτό το λίγο, ρε παιδί μου, ίσω το καταφέρει. Και όμω σε πληροφορώ, μου λέει θα συνεχίσουμε και στι τελευταίε εκπομπέ έχουμε πει ότι πρώτο Θεό να είμαστε καλά. Στι τελευταίε εκπομπέ θα τα ξανακάνω τα πιο δύσκολα. Όλα γύρω. Όλα θα πάνε να κάνει τώρα πάλι. Όχι όλα. Τα 5 top. Τα best of. Για να δείτε τη βελτίωση. Αυτό δεν είναι στα best of σου. Προηγήθηκαν θλιβερέ εικόνε. Θα μα ειλικρινεί τώρα. Δεν ήταν αυτό. Δεν είναι. Κανόνισε πρόσεξε τη λες, θα σε πάρω μια μέρα. Πάρτον μια μέρα. Για να δεις ότι δεν είναι. Όχι, όχι, πάρτον μια μέρα. Καλά, είναι δύσκολο αυτό. Προκαλώ, πάρτον μια μέρα. Μα λέω, δεν είναι στα top της. Μην πας λοιπόν την Αθηνά, ότι φταίει η Αθηνά. Στα top δυσκολίας εννοώ. Στα top δυσκολίας, στα πιο δύσκολα. Α, στα πιο δύσκολα θα ξαναπάς. Ναι, θα ξαναπάω για να δείτε τα άλματα που κάνω. Χειρότερα θα είναι. Χειρότερα θα είναι, λέω, Αθηνά. Τι να σας πω τώρα, τι να σας πω. Εγώ φταίω που τρέχω και σας φέρνω βίντεο. Δεν φταίει κανείς άλλος κουκλά. Μόνο εμφανίσεις στο My Style Rocks θα σας κάνω από εδώ και πέρα. Έτσι. Πήγαινε εκεί την πέρα. Αθηνούλα μου. Με τα φιλιά μας το έτσι. Βίκυ Κάβουρα. Γιώργο Λεμπέση. Καλώς ήρθες εδώ στο Booking Hill. Ευχαριστώ πολύ. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ που δέχτηκες. Είχες το θάρρος να παίξεις μαζί μου. Λοιπόν, θα παίξουμε μαζί ένα παιχνίδι. Τέλεια. Αυτό το επιτραπέζιο που βλέπεις μπροστά σου. Θα διαλέξω την ίδια την Πέττη. Την ίδια την Πέττη. Ναι. Τέλεια. Εγώ θα παίξω με τον Δημήτρη. Όταν πέσεις πάνω σε φατσούλα δικιά μου, σηκώνεις την καρτούλα αυτή, σου κάνω ερώτηση και ο Θεός μαζί μας, Βίκυ. Όχι, Παναγία μου. 'Cause this is thriller, thriller night. Έχεις πιάσει ποτέ συντροφός τον Σαπατά? Όχι. Αλήθεια τώρα? Όχι. Δεν είναι το μοτίβο μου αυτό. Δηλαδή, πώς να το πω. Θεωρώ ότι σε κάποιες κοπέλες συμβαίνει πολλές φορές στη ζωή τους. Εγώ είχα άλλα προβλήματα, δεν μου συνέβαινε αυτό. Ή τι να σου πω κιόλας, μπορεί να μην το καταλάβαινα. Θα προτιμούσες, Βίκυ, να μείνεις άνεργη ή να μιλήσεις με τον Παντελή Καναράκη? Σιγά ρε παιδιά, αυτό με τον Παντελή τον Καναράκη. Ηθοποιοί, τσακωνόμαστε για μία μέρα, τα βρίσκουμε την επόμενη, γίνονται πράγματα, τα ξαναβρίσκουμε. Δεν τα έχουμε βρει αν με ρωτάς, αλλά δεν έχω κανένα μένος απέναντί του. This is thriller. Ωραίο. Τα αγαπημένα μου βραβεία. Θέλω να δώσουμε βραβεία. Βραβεία. Θα σου λέω τι βραβεία και εσύ θα μου λες, ναι, πού το δίνεις. Βραβείο εραστής της Σύντρικας. Εγώ το δίνω σε αυτόν που τσακώνεται πιο πολύ στο Survivor, όποιος και είναι. Δώσ' μου βραβείο, στάζω χολή. Ποιος στάζει χολή αυτόν τον καιρό? Όλοι. 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 Να το μοιραστούν το βραβείο αυτό. Για όλους έχει. Βραβείο πιο ατακαδόρος. Η Μπέττη έχει πολύ ατάκα. Πάρα πολύ. Ωραία να της το δώσουμε. Βραβείο ατακαδόρος, ναι, του Μπέττη. Ναι. Θέλω να μου πεις έναν αστείο λόγο για τον οποίο θα τσακωνώσουν με τον σύντροφό σου. Είναι πολύ τώρα, δεν μπορώ να θυμηθώ και δεν θέλω να ξεχάσω κανέναν. Δεν τσακώνεσαι συχνά? Όχι, όχι καλά. Βαριέμαι. Δεν τσακώνεται. Δεν είναι ωραίο πράγμα να τσακώνεται ο κόσμος. Όχι. Γενικώς, όταν τσακώνεται κάποιος με κάποιον, είναι σαν να του φεύγει ενέργεια. Οπότε δεν μου αρέσει να χαλώ την ενέργειά μου σε κάτι τόσο ανούσιο. Εσύ ζηλεύεις? Νομίζω ότι η ζήλια είναι αρρώστια. Είναι πολύ βαριά αρρώστια κιόλας. Μου τυχαίνει να πάθω κάτι, και να μου... αλλά είναι για λίγο. Και αυτό έχει να κάνει με το σύντροφο. Τι είναι για σένα αφορμή για να ζηλέψεις? Έλλειψη προσοχής, ξέρω εγώ. Πιο πολύ ποντάρω εκεί, να ξέρω. Mm-hmm. Δηλαδή, ας πούμε, ένα κινητό θα το διαβάζεις, θα το άνοιγες να διαβάσεις? Μηνύματα ή κάτι τέτοιο? Εσύ? Ποτέ. Ποτέ? Ποτέ. Τότε κι εγώ ποτέ. Όλοι οι άνθρωποι, εκτός από σένα, γιατί εσύ είσαι κάτι άλλο, από ό,τι φαίνεται, είσαι υπεράνθρωπος, κάπως γλιστράει το μάτι τους και βλέπουν αυτά που θέλουν να δουν. Εντάξει, το θέμα είναι να μην φτάσουμε εκεί. Πες μου μία αμαρτία που θα έκανες. Θα έχει να κάνει σίγουρα με το φαγητό. Σίγουρα. Να σκοτώσω δεν θέλω, να πατήσω δεν θέλω. Δεν θέλω. Γενικώς αποφεύγω. Θέλω να είμαι καλά και πιστεύω και πολύ ότι όταν κάνεις κακό, παίρνεις κακό. Ξέρεις να μου πεις τι σημαίνει corner, τι είναι το corner? Δεν ξέρω, δεν καταλαβαίνω. Είναι το μόνο που δεν καταλαβαίνω. Offside. Αυτό που βγαίνει μπάλα από εκεί. Από πού? Εκεί. Από εκεί, από εκεί πάντως δεν μπαίνει. Άμα πάει από εκεί είναι καλύτερα. Και τι? Πώς θα ήθελες να σε δεις μετά από 5 χρόνια? Σκέφτομαι ότι θα ήθελα να είμαι λίγο πιο ήρεμη από ότι είμαι τώρα και να έχω και παιδιά. Έχει χτυπήσει το καμπανάκι της μητρότητας. Μη με σκάς.
Τι λες? Έτσι όπως το πες. Δηλαδή πραγματικά, σε ξάφνιασε, ε. Ναι. Ναι. Γυναίκα είμαι, εσύ Γιώργο, ξέρω εγώ. Τόσο. Δεν χτύπησε κιόλας καμπάνα-καμπάνα, αλλά πολλά χρόνια έλεγα ότι μικρή θέλω να κάνω παιδιά και μεγαλώνω. Right. Παίζεις, ναι, και λογικά μπαίνεις σαλόνι. Μπήκε σαλόνι, συγχαρητήρια. Μπήκε σαλόνι, νίκησες. Επιτέλους, τι νίκησες. Ξεκάθαρα και τι νίκησες. Τι κέρδισα. Το δικαίωμα να πεις στην Πέτη να κάνει κάτι στο πλατό ζωντανά. Πέτη, σε αγαπώ και σε εκτιμώ. Αλλά αυτό που θέλω να δω είναι εσένα μαζί με τον Δημήτρη, Ρωμαίο και Ιουλιέτα. Τη στιγμή που στο μπαλκόνι αρχίζει η Ιουλιέτα τα Ρωμαίο-Ρωμαίο, εσύ αντί γι' αυτό θα πεις σε πρόζα το παράλληλη αγάπη. Σε αγαπώ, ε. Ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη. Και εγώ. Ευχαριστώ και πάρα εγώ. Πολύ. Ήσουν σκληρός, αλλά εντάξει. Δεν ήθελα να είμαι σκληρός. Ναι, εβδομάδα ξεκινάει με νέο μεγάλο αυτοκίνητο Citroën σε 3 έκδοση U. 1200 κυβικά, γκρι μεταλλικό χρώμα υπέροχο, αξίας 17.500 ευρώ. Και το πιο σημαντικό, με χαμηλή κατανάλωση, μόλις 5,5 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Έχει μεγάλα και αναπαυτικά καθίσματα, έχει συστήματα υποβοήθησης, έχει... Και τι δεν έχει αυτό το αυτοκίνητο. Το C3 ήταν και παραμένει ιδιαίτερα ευέλικτο, πρακτικό μέσα στην πόλη και με υπέροχη περιφερειακή ορατότητα από τη θέση του οδηγού. Αν θέλετε λοιπόν να το κερδίσετε, στείλτε γραπτό μήνυμα ή καλέστε στο 14800. Ποιος είναι πρωινιάτικα? Ποιος είναι πρωινιάτικα? Οπα. Θα θυμηθούμε τα παλιά. Λόλα Παπακώστα Τσιπυρδώνη. Παναγία μου. Σε λένε με όταν λες Παναγία μου. Πόσα χρόνια με πας πίσω. Πότε... δεν είναι και τόσα πολλά, ρε παιδί. Πόσα είναι, δεν είναι μια πενταετία, είναι. Είναι πενταετία. Είναι πενταετία. Έχω πάει στο σόι μου. Ναι. Έχει guest. Κάνει guest. Απίστευτο. Και κάνω μία πατρινιά, λίγο πιο, ξέρεις, ναι, πιο ντάνα, ναι, ναι. Που του την πέφτει, διευθύντρια στην τράπεζα, ναι. Και αναγκάζεται να βγει μαζί τύχει, έτσι. Της, πάμε στο εστιατόριο, πέφτει το κρασί επάνω μου και πάμε θυμάσαι, σπίτι Χριστέ να μου. Αλλάξω το ρούχο. Ναι, ναι, ναι. Και εμφανίζεται βέβαια η λασκαράκι, τριβόμαστε εμείς από δωμάτιο σε δωμάτιο. Μπαίνει τη μαγείρα στο γύρισμα, εμείς ξέρεις συνέχεια σαν ένα καθρέφτη να φτιαχνόμαστε, να είμαστε ωραία παιδί μου. Τώρα μιλάμε, ήρθε η λαμπάδα, έτσι. Εντάξει, μιλάμε για... Κάθε μέρα αυτό σου με κατάλαβα. Ωραία, ωραία περνάτε. Και συνέχεια στο γύρισμα τον φώναζε η Ηλία, όπως και εγώ. Οι περισσότεροι άνθρωποι με αυτό το μελέτη της Ηλίας... Αλλά όπως ξέρεις, εγώ δεν διορθώνω, γιατί εντάξει... Εγώ ακούω λίγο και στα δυο. Ηλία μου και Κώστα μου να με έλεγες, εγώ δεν θα σου έλεγα τίποτα. Ναι, ναι. Εντάξει, είναι... Αλλά ξέρεις τι είναι, επειδή είναι το μελέτης... Δεν είναι ένα όνομα, ρε παιδί μου, που το ακούς συχνά. Είναι, είναι όλο λάθος. Ας μην το συζητάμε, είναι όλο λάθος. Και όταν ήρθε και η Ελεονόρα στο προσκήνιο, ναι, εκεί, ναι, τελείωσα. Εκεί δηλαδή, είναι πιθανό εγγόνι κάποια στιγμή στη ζωή σου. Ναι. Τι θα πεις στα παιδιά σου, πείτε το μελέτη. Δυσκολία, γιατί νομίζω και οι γονείς μου είναι έτσι. Δηλαδή, ας πούμε, τα παιδιά δεν πήρε του πατέρα μου μικρός, αλλά η κόρη μου δεν πήρε ούτε της μητέρας μου ούτε της πεθεράς μου το όνομα. Το Κοραλένια είναι δικό μας. Ναι, ναι, ναι. Οπότε, επειδή είναι ανοιχτή και αυτή, και εγώ μάλλον θα είμαι έτσι ανοιχτός. Πείτε το όπως θέλετε το παιδί. Βρείτε ένα καλύτερο επίθετο, εν πάση περιπτώσει, και πείτε το και στο όνομα όπως θέλετε. Πώς ξεκίνησες να ασχολείσαι με την υποκριτική? Το είχες από μικρός? Όχι, όχι. Εγώ σπούδασα κάτι τελείως άσχετο. Όπως σπουδάζουν όλα τα παιδιά σε αυτές τις ηλικίες, κατά τύχη μπήκα λογιστικά, ας πούμε, και άρχισα να. Μ' αρέσουν τα νούμερα και τα στατιστικά στοιχεία κτλ. Αλλά ξαφνικά άρχισα να βλέπω κάποιες παραστάσεις με μια παρέα που έμπλεξα από τα λογιστικά. Και διαπίστωσα ότι είναι ένας καινούριος κόσμος, τελείως άγνωστος. Οι κακές παρέες που λένε. Οι κακές παρέες. Και μάλιστα η πρώτη, έτσι, από τις πρώτες παραστάσεις ήταν στο θέατρο Χώρα. Το λέω γιατί στο Χώρα τον έχω πρωτοδεί στο θέατρο και μου έχει πέσει το σαγόνι, το Μαγκαλιά. Στη Θηλιά, σε σκηνοθεσία Ζούλια. Ναι. Πολύ παλιά. Πολύ παλιά. Και έτσι μπήκες λοιπόν μέσα από αυτήν. Εξαιτίας του λέει έγινε ηθοποιός, βλέποντας. Εξαιτίας του Μακαλιά, φαντάζεσαι. Με το Μακαλιά το ξέρεις, έχουμε παίξει μαζί. Την επίδαυρο μαζί. Επίδαυρο, παρακαλώ. Θα σέβεστε. Κρατικό θέατρο Βορείου Ελλάδος. Βέβαια. Εντάξει, ο Δημήτρης γέννημα θρέμα του κρατικού θέατρου Βορείου Ελλάδος. Κοίταξε, εσύ ένας ηθοποιός, ο οποίος ξεκίνησες από πολύ εναλλακτικό θέατρο, θα πω. Ναι. Από βαρύ, ποιοτικό θέατρο. Ναι, ναι. Θα πούμε, γιατί έχεις κάνει και πολλά πράγματα και με τον Λευτέρη Φωκιατζή, θα πω, και με τον Τερζόπουλο. Ναι. Και ξαφνικά από αυτό το ποιοτικό καλό, οικονομικά φτωχό, σε απολαβές θέατρο. Εντάξει, ναι. Σύμφωνα με τις ανάγκες. Ναι. Α, τότε δεν ήταν τόσο μεγάλες οι ανάγκες. Όχι. Ήσουν κομπλέ με αυτό. Ναι, μια χαρά ήμουνα. Ωραία περνάγα. Άλλο άρχισε να στρέψει μια οικογένεια με δύο παιδιά, και άλλο να είσαι μόνος. Ακριβώς. Είναι και αυτό. Είναι δια τέσσερα. Τότε το βίωνες, ρε παιδί μου,
Ήταν το όνειρο αυτό το εναλλακτικό θέατρο. Ήταν μεγάλη υπόθεση το ότι στα 22 μου μέχρι τα 27 μου υπήρξα σε ένα θίασο όπου γυρίσαμε όλα τα φεστιβάλ παγκοσμίως. Από Λατινική Αμερική μέχρι Κίνα και Ιαπωνία, Ταϊβάν, μέχρι και στο Λιχτενστάιν παίξαμε. Ένα κρατήδιο που έβλεπες, ας πούμε, τράπεζα μαγαζί με ρούχα, τράπεζα μαγαζί με φαγητό. Ήτανε, λέω, πώς βρήκαμε τώρα θέατρο στο Λιχτενστάιν. Και πήγαμε και παίξαμε στο Λιχτενστάιν. Πήγαμε στην Αίγυπτο, πήγαμε παντού. Και για ένα παιδί, το οποίο πέρα από το Μενίδη είχε φτάσει μέχρι την Πλάκα, το να βγαίνει και να παίζει σε όλο τον κόσμο ήταν για μένα. Υπήρχε διαχωρισμός τότε, δηλαδή παίζοντας σε αυτό το είδος, να το πούμε, θεάτρου. Ναι. Υπήρχε αυτό που λέμε, δεν είναι ωραίο να παίξει την τηλεόραση, είναι πολύ εμπορικά τα πράγματα. Εντελώς. Και μάλιστα όχι μόνο υπήρχε αυτό, που αυτό προερχόταν από εξωτερικούς παράγοντες, δηλαδή από το πώς σε μαθαίνουν μέσα σε μια σχολή, τι μπορεί να σου λένε συνάδελφοι που δεν είναι του χώρου της τηλεόρασης, που μην τολμήσεις και πας και παίξεις τηλεόραση κτλ. Αλλά ερχόταν και από μένα. Αυτό που λέμε όσα δεν φτάνει αλεπού τα κάνει κρεμαστάρια, που έλεγα έλα μωρέ σιγά τώρα τι κάνουν αυτοί. Mm. Τον εαυτό τους κάνουν και λένε τα λόγια τους. Σου κάνω τότε προτάσεις τηλεοπτικές και αρνήθηκες? Όχι, όχι, όχι. Δεν ασχολιόμουν να κάνω. Δηλαδή για να σου κάνουν προτάσεις πρέπει να πας και σε ένα casting, ας πούμε. Σωστό και αυτό. Αλλά όταν ξεκίνησα τα γυρίσματα, ας πούμε, τότε ήταν το 10 μια σειρά στον Α. Του Καραγάτσι. Και ξεκίνησα να καταλαβαίνω πόσο δύσκολο είναι αυτό. Και πόσο απαιτητικό και πόσο πρέπει να είσαι προσιλωμένος εκεί, όπως είσαι και στο θέατρο, αλλά σε έναν άλλον τρόπο, διαπίστωσα ότι τελικά όντως όσα δεν φτάνει αλεπού τα κάνει κρεμαστάρια, και καλά είναι να μην μιλάς πριν καταλάβεις ακριβώς πώς έχει το πράγμα. Γιατί ό,τι και να κάνεις, αν δεν το κάνεις με πολύ πάθος και αγάπη, θα βγει μεσοβέζικο. Mm. Έχεις μιλήσει για άσχημη συμπεριφορά στο θέατρο που σκηνοθέτει. Ου. Για, όχι κακοποιητική με την έννοια χειροδική, αλλά με την έννοια της λεκτικής, ας πούμε, κακοποίησης. Και δεν μπορούσες να το διαχειριστείς τότε. Ναι. Αισθάνθηκες μια ικανοποίηση εν μέρη ότι το Me Too επιτέλους μιλάμε, βγαίνουν πράγματα στο φως και αυτό μπορεί να φέρει μια κάθαρση στο θέατρο? Εννοείται, και νομίζω ότι αυτή η κάθαρση είναι σε πάρα πολύ καλό δρόμο, τουλάχιστον στο χώρο το δικό μας, και είναι κρίμα που δεν έχει επεκταθεί και σε άλλους χώρους, γιατί καμιά φορά που τα συζητάμε εμείς ηθοποιοί με άλλα επαγγέλματα, είτε καλλιτεχνικά βλέπε τραγουδιστές, είτε τελείως άσχετα βλέπε, ξέρω εγώ, νοσοκομεία, γελάγανε μαζί μας. Λέγοντας, καλά, εμάς έχουν δει τα μάτια μας τρεις χειρότερα, αλλά δεν πρόκειται να μιλήσει κανένας, γιατί υπάρχουν και άλλα πράγματα από κάτω. Εμείς τουλάχιστον βγήκανε αρχικά αυτά τα κορίτσια και μιλήσανε, και πραγματικά τους βγάζω το καπέλο και δεν καταλαβαίνω καθόλου το γιατί τώρα, γιατί όχι τότε. Όταν είσαι 22, 23, 25 χρονών και έχεις έναν άνθρωπο από πάνω σου ο οποίος θεωρείται ο αλάνθαστος, ο θεός στο χώρο της τέχνης, θεωρείς ότι δεν μπορείς να τα βάλεις. Δεν μπορείς να τα βάλεις, και όταν είσαι και τόσο εκτεθειμένος σε αυτή τη δουλειά συναισθηματικά, είσαι τρομερά ευάλωτος. Όποτε και αν πατήσει κάποιος τα πόδια του, είναι καλό να το κάνει και να μιλήσει έστω και τεροχρονισμένα. Αυτή είναι η δική μου η άποψη, και θεωρώ ότι καλώς έγινε ό,τι έγινε και μπράβο τους. Με λέτε, εσύ το έκανες, και μάλιστα το έκανες, αν θυμάμαι καλά, με το Ελευθέριο το Βαγιατζή που έφυγες και εσύ. Εγώ είχα φύγει τότε όπως και εσύ, κατά τη διάρκεια των προβών, γιατί ήταν κάτι το οποίο εμένα με μπλόκαρε. Δηλαδή δεν υπήρξε σωματική βία, αλλά υπήρξε τέτοια ψυχολογική πίεση που μπλοκάρεις, δεν μπορείς να ανταπεξέλθεις, το βλέπει και εκείνος, το βλέπεις και εσύ, και ουσιαστικά είναι σαν να σου λέει, ρε παιδί μου, άστο καλύτερα ασχολήσουμε κάτι άλλο. Σε φόβησε μια τέτοια αποχώρηση? Με φόβησε σε σχέση με το μέλλον μου στη δουλειά. Αυτό λέω, ναι. Δηλαδή ναι, λέω, αν η πρώτη μου εμπειρία είναι έτσι, φαντάσου τι πρόκειται να γίνει μετά. Και υπήρξε ένα μεσοδιάστημα όπου έλεγα μήπως να κάνω κάτι άλλο, μήπως, ας πούμε, να ασχοληθώ με τα λογιστικά. Αλήθεια? Ναι, ναι, ναι. Μήπως να φύγω στο εξωτερικό να σπουδάσω κι άλλο, μήπως αποκτήσω περισσότερα εφόδια. Τελικά ήρθε ο Τερζόπουλος στο δρόμο μου και πραγματικά όλα πήραν τον δρόμο τους. Μίλησες ανοιχτά και για ένα άλλο γεγονός, όταν ήσουν νεότερος στη ζωή σου, ότι κάποια στιγμή πέρασες από κάποια φάση που δοκίμασες ουσίες. Αυτό λέγοντάς το δημόσια,
πέρα από την μαμά σου που είπε κάτι είχα καταλάβει και το οποίο ήταν υπέροχο, το βρήκα καταπληκτικό. Αποκαλύψει κάτι άλλο σήμερα. Μην φύγετε, μαμά. Μην φύγετε, μαμά, κάτσε από κι άλλο. Σκέφτηκες ποτέ, αν το πω αυτό δημόσια ή αφού το είπα, μπορεί να τα ακούσουν τα παιδιά μου ή τους είχες ήδη μιλήσει και μπορεί αυτό να είναι... Όχι, όχι, δεν το σκέφτηκα καθόλου. Και μάλιστα ένας λόγος που δικαιολόγησα τον εαυτό μου λέγοντάς το, ήταν το ότι δεν το είπα ότι ξέρεις χαχαχά εγώ ήμουν ο μάγκας, εγώ ήμουν ο βλάκας της υπόθεσης και ήμουν και ο πάρα πολύ τυχερός που κατάφερα και ξέφυγα. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι γύρω μου και γύρω μας οι οποίοι δεν μπόρεσαν να ξεφύγουν. Και ένα μήνυμα που ήθελα να στείλω μέσα από αυτό ήταν το ότι και για τα παιδιά μου και για τα παιδιά όλου του κόσμου είναι, δεν υπάρχει κανένας λόγος, πρόκειται για μια μεγάλη βλακεία. Και είναι πάρα πολύ επικίνδυνο, γιατί εγώ δεν είμαι παράδειγμα προς μίμηση που ξέφυγα. Είμαι απλά ένας τυχερός άνθρωπος. Υπάρχουν άλλοι οι οποίοι δεν έχουν σταθεί τυχεροί με ολέθρια αποτελέσματα. Και ένας λόγος που το είπα λοιπόν ήταν αυτός. Και πολύ καλά έκανες, κατά την γνώμη μου. Ναι, έγινε μετά λίγο ντόρο. Εντάξει, με όλα γίνεται ντόρο. Δεν υπάρχει κάτι που δεν θα. Υπάρχει κάτι άλλο πολύ ωραίο βέβαια. Ότι είσαι πολύ θετικός κιόλας και το έχετε κάνει και με τη Θέμητα τη γυναίκα σου. Ναι. Να πάρετε έτσι μια στήριξη, υποστήριξη ψυχολογική, τέλος πάντων να κάνετε συνεδρίες μαζί. Κάτι το οποίο συνεχίσετε και να κάνετε μόνοι σας. Και αυτό είναι ένα μήνυμα, φαντάζομαι, και για τα παιδιά μας. Οπωσδήποτε. Θεωρώ ότι ειδικά τα παιδιά. Όχι που... και μόνο για τα παιδιά μας, εγώ θα πω και για τα ζευγάρια γύρω μας. Φυσικά και για τα ζευγάρια, αλλά για τα παιδιά γιατί το λέω. Γιατί τα παιδιά σε αυτές τις τρυφερές ηλικίες, έχοντας περάσει και όλα αυτά που λέγαμε πριν εκτός αέρα με την τηλεεκπαίδευση, με την καραντίνα, είναι κάποιες συμπεριφορές οι οποίες σιγά σιγά ανοίγει ένα καπάκι και αρχίζουν και βγαίνουν και θα βγαίνουν και για τα επόμενα χρόνια. Καλό θα ήταν με την παραμικρή ευκαιρία που θα μας δοθεί ως γονείς, δούμε κάτι περίεργο, καλό θα ήταν να πάμε όπως θα πάμε στην παιδίατρο, έτσι να πάμε και στην παιδοψυχολόγο. Θέλω να πω, είναι κάτι το οποίο μπορεί να σου φαίνεται ή να μας φαίνεται σε αυτή τη χώρα λίγο, έλα μωρέ, εντάξει τώρα, τι έχει είναι το παιδί. Είναι ταμπού ακόμα. Είναι ακόμα ταμπού, αλλά που μπορεί να το ωφελήσει πάρα πολύ στην ενήλικη ζωή του. Και εμάς. Θα μας ωφελήσει ως προς τι, ως προς να ξέρουμε πώς διαχειριστούμε μια κατάσταση. Γιατί και εγώ δεν γνωρίζω τα πάντα, δεν είμαι αλάνθαστη. Ακριβώς. Άρα μπορεί να συμβουλέψω με λάθος τρόπο το παιδί μου, να μην καταφέρω να τα βοηθήσω και να χειροτερέψει όλο αυτό το περιστατικό που μπορεί να βιώνει. Ξέρεις τι, ένας λόγος που εγώ ας πούμε πριν πάω και κάνω ψυχοθεραπεία, ήμουνα τρομερά, πώς να το πω, και θυμωμένος και ευέξαπτος και αντιδραστικός. Το λέω με αφορμή το ότι αρχίζω και βλέπω γύρω μου και με αφορμή αυτό που λέγαμε και μετά που κάνεις ένα post και αρχίζουν και γράφει από κάτω ο κόσμος, το μακρύ του και το κοντό του. Ο κόσμος έχει πάρα πολύ θυμό και δεν ξέρει πώς να το διαχειριστεί. Και αυτό είναι κάτι το οποίο εμένα με ανησυχεί, με τρομάζει, με λυπεί. Το να βλέπω αυτόν τον κόσμο ο οποίος γίνονται τόσα πολλά πράγματα γύρω του, πολύ άσχημα, που δεν μπορεί να τα διαχειριστεί. Δηλαδή, έχουμε όλη αυτή την ιστορία με τα Τέμπη, είχαμε την ιστορία με το μάτι και βλέπω κόσμο ο οποίος όλο αυτό το χρησιμοποιεί για πολιτική αντιπαράθεση. Και όχι μόνο, και εστιάζει και σε λάθος πράγματα. Που υπάρχει. Και φεύγει και από την ουσία το πράγμα πολλές φορές. Ακριβώς, λες, είναι δυνατόν. Δηλαδή, ζούμε αυτή τη στιγμή πολύ άσχημες καταστάσεις και καλό θα ήταν να, αντί να μας προβληματίσουν και να πάρουμε μια απόφαση σε σχέση με το ποιους θέλουμε να έχουμε ως ηγέτες, πώς θέλουμε να είμαστε εμείς μέσα σε αυτή τη χώρα, καθόμαστε και κάνουμε πολιτικές αντιπαραθέσεις. Παίρνεις θέσεις σε αυτά, γράφεις στα social. Γράφω, όσο μπορώ, γράφω. Πήγαν τώρα, λέγανε για τα παιδιά που πήγαν στην πορεία, γιατί χαμογελάνε. Ποιοι ηθοποιοί παίξαν στο θέατρο. Αν έπρεπε να τραγουδήσουν, έπρεπε να παίξουν. Ναι, μπαίνεις σε αυτά, μιλάς με τον κόσμο στα social. Μιλάω. Μιλάω και μιλάω και σε μηνύματα, μιλάω και δημόσια. Θεωρώ ότι είναι πολύ μεγάλο λάθος το να εργαλειοποιείται όλη αυτή η ιστορία. Το γιατί χαμογελάσαν ή είναι οι ηθοποιοί που είναι χαζοχαρούμενοι και αυτά. Ρε παιδί μου, πας σε μια πορεία γιατί θέλεις να δηλώσεις κάτι. Το αν βγεις χαμογελαστός σε μια φωτογραφία δεν σημαίνει ότι δεν πενθείς για όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω σου. Είναι πολύ, μια πολύ πρώτη ανάγνωση, το ότι αυτός γέλασε, άρα αυτοί οι ηθοποιοί είναι αριστεροί, άρα πρέπει να τους στοχοποιήσουμε ότι όλος αυτός ο κλάδος είναι υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί είναι η Νέα Δημοκρατία στα πράγματα. Μα είναι δυνατόν. Δέχτηκες ποτέ εσύ προσωπική επίθεση για κάτι? Πολλές φορές. Πολλές φορές. Μπορεί να έχω δεχτεί. Τώρα, τι να πρωτοποιείς. Ας πούμε, τώρα έκανα ένα post με το γερανό της αστυνομίας αυτό και γυρνάγανε. Και τι δουλειά είχαν οι κάδοι στη μέση του δρόμου. Μα ρε παιδιά, ήταν και ένας άνθρωπος δίπλα, ο οποίος μπορεί να έβαλε τον κάδο. Ο άνθρωπος είναι βλάκας. Πρέπει να τον σκοτώσει ο άλλος.
Δεν πρέπει αυτό να μαθευτεί. Ποιος είναι αυτός ο οδηγός? Θα κατέβαινες ποτέ στην πολιτική? Πολύ δύσκολα. Πολύ δύσκολα. Θεωρώ ότι για να κατέβεις στην πολιτική υπάρχει ήδη κάτι περίεργο μέσα σου. Δηλαδή θεωρώ ότι, όχι, δεν κατηγορώ άπαξ όλους τους πολιτικούς, αλλά θεωρώ ότι για να φτάσει κάποιος σε ένα σημείο, πάει να πει ότι έχει ρίξει πολύ νερό στο κρασί του. Και μπορεί να ξεκινάει με αγνές προθέσεις, αλλά όταν φτάνει να φτάσει, να μπει σε αυτή την κατάσταση, πρέπει έχει να διαβρωθεί. Ναι, πιστεύεις? Έχει διαβρωθεί, θεωρώ. Ναι. Έχεις πει για τα καλύτερα χρόνια ότι παίζει σε μια σειρά η οποία όντως μιλάει για τα καλύτερα μας χρόνια. Ναι. Δηλαδή ήταν τα Πασόκ, ωραία χρόνια. Πασόκ, ωραία χρόνια. Ναι, ναι, ναι. Χωρίς να ξέρεις τις συνέπειες. Ναι, τότε δεν ήξερες. Γι' αυτό ήταν τα καλύτερα χρόνια. Αλλά μπήκες λίγο στα παπούτσια της πολιτικής μέσα από τη σειρά, ας πούμε, ναι, μπορούσαμε να πούμε έτσι. Πώς είναι αυτή η εμπειρία να γίνεσαι, να πολιτεύεσαι? Βλέπεις και τα καλά και τα κακά αυτού του κλάδου. Γιατί κι αυτός ένας κλάδος είναι που έχει πολλά θετικά και πολλά αρνητικά. Και βλέπω και το πόσο εύκολα μπορείς να, αυτό που σου είπα πριν, να ρίξεις νερό στο κρασί σου. Δηλαδή να πεις, έλα μωρέ, εντάξει, είχαμε μια σκηνή προχθές με τον κλητήρα στο Υπουργείο που εγώ από προσωπάρχης Β έχω αρχίσει και γίνομαι σύμβουλος Υπουργού, ο οποίος μου λέει, α, και να σου πω, χτύπα μου την κάρτα φεύγοντας. Έλιο. Και λέω, σένια σου, θα το κανονίσω. Και βλέπεις ένα σύστημα πόσο αρχίζει να τρίζει από τα πεπέλια. Πάμε λίγο και στα θεατρικά. Είστε στο Φιλουμένα Μαρθουράνο με την Μαρία Ναυπλιώτου, η οποία πέρασε μια μικρή περιπέτεια, αλλά επέστρεψε και συνεχίζεται, έτσι δεν είναι? Συνεχίζουμε. Η αλήθεια είναι ότι μας έχουν βρει διάφορες κακοτοπίες και θέλω να ζητήσω ένα μεγάλο συγγνώμη από τον κόσμο για τυχόν αλλαγές εισιτηρίων κτλ. Γιατί πέρα από το περιστατικό με τη Μαρία, που τώρα όλα είναι καλά, είναι υγιέστατη και ξεκινήσαμε ξανά, είχαμε ένα τροχαίο του Κωνσταντίνου του Γαβαλά. Ευτυχώς και το παιδί είναι μια χαρά, αλλά θα μείνει και αυτός ένα μήνα σε ακινησία γιατί χτύπησε τη λεκάνη του και το πόδι του. Εντάξει, άμα είναι για λόγους υγείας, τι να πεις στο κοινό όμως, δηλαδή. Ναι, εντάξει. Απλά ξέρεις, αναβολή στην αναβολή. Ναι. Είχαμε πριν από δύο μήνες, είχαμε κολλήσει COVID και οι δύο, και εγώ και η Μαρία. Τέλεια. Οπότε ξέρεις, ζούμε σε κάποιες. Η γυναίκα μου, ας πούμε, που είναι εκτός χώρου, μου λέει τόσες αναβολές σε μία σεζόν. Δεν έχω ξαναδεί 20 χρόνια που είμαστε μαζί. Το κάνετε επίτηδες για να πάτε και του χρόνου, εγώ νομίζω. Όχι, θα πάμε και του χρόνου. Γιατί όντως όσο παίζαμε, πηγαίναμε τέλεια. Απλά σταματάγαμε για κάποιο και πραγματικά ζητάω συγγνώμη. Είναι μια μικρή ταλαιπωρία η οποία λύνεται με ένα τηλέφωνο στο ταμείο και τα λοιπά. Λοιπόν, στο θέατρο Χόρν, Φιλουμένα Μαρθουράνο. Τετάρτη με Κυριακή. Τέλεια. Έχετε και διπλή ή όχι? Έχουμε και διπλή. Τα Σάββατα πώς θα τα περάσουμε? Είναι αυτό που τρως το μεσημεράκι. Και πας στο θέατρο έτσι, για να κάνεις διπλή. Αυτή είναι η χαρά του ηθοποιού, να χωνέψεις. Τα παιδιά έχουν δηλώσει κανένα ενδιαφέρον, έχουν δηλώσει ενδιαφέρον τους προς την υποκριτική? Η κόρη μου είναι ήδη στο μουσικό σχολείο, πέρασε στο μουσικό. Ευχαριστώ. Μπράβο. Αναπόφευκτο. Της. Αναπόφευκτο. Ο γιος μου τον τσιγκλίζω έτσι λίγο. Δεν είσαι από τους ηθοποιούς που λένε Παναγία μου, γίνουν τα παιδιά μου ηθοποιοί? Όχι μωρέ, όχι, ό,τι θέλουν, ό,τι θέλουν. Έλα λίγο μπακλαβά. Έλα, δεν τρατάρα μπακλαβά, μπρε. Α, φουντούκια έβαλες μέσα. Έλα, σε χαρώ. Φουντούκια έβαλες μέσα, για. Σαμπιστικ. Σαμπιστικ, αγαπητοί. Σαμπιστικ έχω βάλει μπακλαβά. Με φιστίκι έγινε σήμερα. Ροδοκόκκινος, κοίτα τον πως είναι σιροπιασμένος μέχρι το κέντρο. Πόσο μ' αγαπάτε, ρε παιδιά. Πολύ. Πόσο μ' αγαπάτε. Πολύ μ' αγαπάτε. Όχι μόνο γιατί φτιάξατε τον μπακλαβά, φέρατε και παγωτό. Ένα σοπούλου εγγύηση. Και άσε με τώρα όμως εμένα να σε σερβίρω. Να μην βάλτε, βάλτε στο πιάτο εσύ κανονικά. Δείτε εδώ. Για να δείτε, σου δείξω εδώ, πώς πρόγεται. Δείτε εδώ τα σιρόπια. Δείτε το φιστίκι. Είναι τόσο τέλειο. Είναι, ρε παιδί μου, γλυκό βιτρίνας ο μπακλαβάς. Ακριβώς. Το βλέπ, χορταίνεις μόνο που τον βλέπεις. Ναι. Λοιπόν, όντως. Και έλα να σου δείξω εγώ τώρα να κάνουμε την ωραία την ανατροπή εδώ. Τι? Πέρα. Να σηκώσουμε το φύλλο. Να έρθουμε να βάλουμε το παγωτό σου εδώ. Βάλτε το τετανικό, βυθίζομαι. Έτσι. Εδώ. Και θα έρθω να στο κλείσω. Ρε, τι είσαι εσύ, ρε. Τι άτιμος είσαι, βρε. Bon appétit. Αγόρι μου, αγόρι μου. Πες εσύ τα υλικά τώρα. Να το ευχαριστηθείς. Μπακλαβά σήμερα, ωραίο σιροπιαστό θα κάνουμε. Πάρτε χαρτί και μολύβι και φύγαμε να ξεκινήσουμε. Θα χρειαστούμε ένα πακέτο φύλλο βυρητού, 200 γραμμάρια βούτυρο λιωμένο και για τη γέμισή μας θα χρειαστούμε 400 γραμμάρια φιστίκια υγιεινής τριμμένα, μία κουταλιά της σούπας φρυγανιά τριμμένη και για το σιρόπι μας 400 γραμμάρια ζάχαρη, 250 γραμμάρια νερό, ένα ξύλο κανέλας, φλούδα και χυμό από ένα λεμονάκι. Δεν μου λες. Αυτά τα λίγα. Πες μου. Είναι και νηστίσιμο γλυκό, ε.
Κοίταξε χωρίς να δεις. Χωρίς το παγωτό. Χωρίς το παγωτό και χωρίς το βούτυρο. Μπορούμε βέβαια να το κάνουμε με ηλιέλαιο, το οποίο θα το αρωματίσουμε με λίγη βανίλια και μπορούμε να το κάνουμε και νηστίσιμο. Θα σας τα πω στην πορεία πώς μπορούμε να το κάνουμε. Γιατί ξεκινάει η Σαραγωστή από εβδομάδα. Είναι το τελευταίο αρτήσιμο γλυκό. Η Δευτέρα, λαγάνες και ταραμοσαλάτες και όλα αυτά και θα προσπαθήσουμε να το πάμε και τις 40 μέρες με νηστίσιμο. 40 μέρες να θα νηστέψουμε, ρε. Αλλά δεν θα το καταλάβεις. Εγώ ούτε στην κανονική μου ζωή δεν νηστέψα εδώ, θα νηστέψω. Ήρθα στο πρωινό να νηστέψω 40 μέρες. Ούτε που θα το καταλάβεις. Deal. Έχουμε καλό deal. Για δεν μου πες. Τι. Καλό. Συγκλώ, που λέει και η καλιά. Φύγαμε. Συγκλώ. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε τη συνταγή μας πρώτα απ' όλα με το σιρόπι. Θα βάλουμε τα 400 γραμμάρια ζάχαρη με 250 γραμμάρια νερό. Την κανέλα μας και το λεμονάκι ολόκληρο. Θα μου το κόψετε, θα το στύψετε και θα βάλετε και ολόκληρο το λεμόνι μέσα. Θα το βράσετε για 5 λεπτάκια και θα το αφήσετε να έρθει σε θερμοκρασία δωματίου. Το ξεχνάμε το σιροπάκι μας και το αφήνουμε στην άκρη. Πάμε να ξεκινήσουμε τον μπακλαβά. Για τον μπακλαβά, εγώ χρησιμοποιώ φύλλο βυρητού. Το φύλλο βυρητού είναι λίγο πιο ψηλό από το φύλλο κρούστας. Εάν δεν βρείτε, μπορείτε να το κάνετε φυσικά και με κρούστας. Όπως έχω λοιπόν εδώ το φυλλαράκι μου, θα το κόψω στη μέση. Μάλιστα. Και θα κρατήσουμε τα μισά φυλλαράκια για επάνω, τα μισά φυλλαράκια για κάτω. Τόσο εύκολα. Έχω ένα ταψάκι 24 εκατοστά. Θα το βουτυρώσουμε. Έχω λιώσει τα 200 γραμμάρια βούτυρο και θα βουτυρώσω το ταψάκι μου γύρω-γύρω. Και πάμε να ξεκινήσουμε τα φυλλαράκια μας. Τα φυλλαράκια μας θα τα κάνουμε σταυρωτά. Δηλαδή, θα βάλω ένα φυλλαράκι εδώ και το επόμενο θα το βάλουμε κόντρα. Κάθετα. Κάθετα. Και θα συνεχίσουμε να κάνουμε όλα μας τα φυλλαράκια με αυτόν τον τρόπο. Μάλιστα. Όλα αυτά, το μισό πακετάκι. Το μισό πακετάκι. Αυτά εδώ είναι για κάτω, αυτά εδώ είναι για επάνω. Ωραία. Θα προχωρήσω λοιπόν εγώ και θα βάλω όλα μου τα φυλλαράκια, ένα κάθετα, ένα οριζόντια. Ενδιάμεσα από κάθε φύλλο θα βάζουμε πάντα βουτυράκι. Δεν θα μου το ξεχνάτε για να γίνει ο μπακλαβάς ωραίος, βουτυράτος και ψημένο το φυλλαράκι τραγανό. Τώρα, θα σας πω για τους ξηρούς καρπούς. Εγώ σήμερα τον έχω κάνει με φιστίκια υγιεινής. Φυσικά μπορείτε να βάλετε αμύγδαλο άμα θέλετε, μπορείτε να βάλετε φουντούκι, μπορείτε να βάλετε καρύδι. Εντάξει, ο κλασικός, ο παραδοσιακός είναι με φιστίκι υγιεινής. Είναι με φιστίκι υγιεινής, αλλά αυτό είναι καθαρά θέμα προτίμησης. Μπορείτε να βάλετε ό,τι ξηρό καρπό θέλετε μέσα, θα κρατήσετε τα ίδια γραμμάρια ακριβώς, 400 γραμμάρια, μπορείτε να βάλετε και μίξ ξηρών καρπών. Α, εσύ δηλαδή, που είσαι γνώστης. Τι άλλο πιστεύεις, δηλαδή, αν δεν είχες φιστίκι, τι θα έβαζες? Θα μπορούσα να βάλω καρύδι με λίγο καρύδι αμύγδαλο. Καρύδι πήγα να πω κι εγώ. Βέβαια, καρύδι με λίγο αμύγδαλο. Επίσης και στο φιστίκι υγιεινής ταιριάζει το καρυδάκι μέσα, εάν θέλετε να βάλετε. Δηλαδή, στα 400 γραμμάρια, βάλτε 200 φιστίκια υγιεινής, 200 καρυδάκι. Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ τελείωσα με τα φυλλαράκια μου. Τώρα θα τα βάλω λίγο άτσαλα για να προλάβω. Για να δείξουμε και πώς γίνεται. Ακριβώς. Θα βάλω και το τελευταίο. Ωραία. Εδώ με το βουτυράκι του και όπως έχουμε φτιάξει αυτό εδώ το πακετάκι, θα το σηκώσουμε όλο μαζί και θα βάλουμε τα φυλλαράκια μας μέσα. Θα τα πατήσουμε εδώ να πάνε στις γωνίες του ταψιού μας, παντού. Και πάμε στους ξηρούς καρπούς. Έχω περάσει στο μούλτι τα φιστίκια υγιεινής και τα έχω τρίψει. Εδώ μέσα θα ρίξουμε τη μία κουταλιά της σούπας φρυγανιά. Ωραία. Και θα σας πω γιατί κάνουμε αυτό. Για πες. Γιατί ρίχνουμε τη φρυγανιά. Η φρυγανιά έχει την ιδιότητα να απορροφά. Οπότε, από τη στιγμή που θα ρίξουμε το σιρόπι, μέχρι και η γέμισή μας θα είναι σιροπιασμένη. Α. Γι' αυτό βάζουμε τη φρυγανιά μέσα. Μάλιστα. Και όπως είμαστε εδώ, τούμπα μέσα. Τούμπα, τώρα, ναι. Πάνω από τα φυλλαράκια μας. Θα κλείσουμε τα φυλλαράκια, αυτά που μας έχουν περισσέψει, προς τα μέσα. Εδώ. Και θα κάνουμε το ίδιο με το άλλο, και πάλι θα κάνουμε σταυρωτά. Ακριβώς σταυρωτά, αλλά τώρα θα σου πω, εδώ που έχουμε κλείσει, θα βάλουμε αρκετό βουτυράκι. Ναι. Ο μπακλαβάς θέλει βούτυρο, βούτυρο. Καλό βούτυρο. Δηλαδή, αν βρείτε βουτυράκι πρόβιο, θα γίνει ακόμα πιο αρωματικός. Όχι ότι δεν γίνεται και με μαργαρίνη, φυσικά μπορείτε να τον κάνετε. Απλά το άρωμά του δεν θα είναι τόσο έντονο βουτυράτο, όσο με το φρέσκο βούτυρο. Λοιπόν, θα κάνουμε την ίδια ακριβώς διαδικασία και τώρα θα βάζουμε πάλι τα φύλλα μας σταυρωτά, ναι, αλλά θα λαδώνουμε μόνο αυτό εδώ το τετράγωνο. Α, γιατί? Δεν χρειάζεται. Θα σου πω στην πορεία γιατί.
Τα βάλουμε λοιπόν όλα μας τα φιλαράκια εδώ. Mm-hmm. Τώρα εγώ δεν θα τα βάλω όλα, θα βάλω άλλο ένα, αλλά εσείς θα χρησιμοποιήσετε όλο το πακετάκι, όλο αυτό εδώ. Ωραία. Όπως για να σας δείξω και πώς γίνεται. Αφού λοιπόν έχω λαδώσει όλα μου τα φιλαράκια, θα πάρω ξανά το πακετάκι, θα το βάλω επάνω από τα φιστίκια μου εδώ και με ένα μαχαιράκι θα πιάσετε και θα κόψετε το φύλλο το περισσευούμενο. Γι' αυτό σας είπα ότι δεν θέλω να μου βάλετε βουτυράκι, γιατί αυτό εδώ θα πεταχτεί, δεν το χρειαζόμαστε. Οπότε θα μου κόψετε όλο αυτό το φυλλαράκι εδώ και τώρα με το μαχαιράκι σας θα ξεκινήσετε και θα μου πιέσετε μέσα το φυλλαράκι. Να έρθει να σφραγίσει. Να σφραγίσει το κάτω ακριβώς με το πάνω. Ο μπακλαβάς μας. Πάρα πολύ σωστά. Αφού λοιπόν το κάνουμε και αυτό, θα χαράξουμε τον. Όχι, θα χαράξουμε, θα κόψουμε τον μπακλαβά. Ναι. Εγώ το ταψάκι αυτό βγάζει 12 μεριδούλες σαν το. Σαν τη μερίδα που είδες εσύ εκεί. Ωραία. Θα το κόψετε κανονικά μέχρι κάτω, θα του ρίξετε αρκετό βουτυράκι από πάνω και θα το βάλετε στο φούρνο στους 170 βαθμούς για μία ώρα και ένα τέταρτο. Ωραία. Εντάξει μέχρι εδώ. Βεβαίως. Έρχομαι. Γιατί σου έχω κι άλλον. Τρεις έχεις φτιάξει τώρα. Αφού έχουμε. Καλά, αυτός πρέπει να τον τελειώσεις για να τον ψήσεις. Θα τον τελειώσω και θα τον ψήσω. Ωραία. Λοιπόν, μόλις ο μπακλαβάς βγει από το φούρνο και έρθει σε αυτό το ωραίο χρώμα, με το που βγει, θα μου τον κόψετε πάρα πολύ καλά μέχρι κάτω, όλα τα κομματάκια να ξεχωρίσουν καλά, για να μπει το σιρόπι μέχρι μέσα. Και όπως είμαστε, αφού μου το κόψετε και είναι όλα έτοιμα, έρχομαι ζεστός με το σιρόπι. Ζεστός ο μπακλαβάς, καυτός με το που βγαίνει από το φούρνο, το σιρόπι, με κρύο το σιρόπι. Κρύο. Ωραία. Το έχουμε αφήσει να ηρεμήσει. Όπως είμαστε εδώ, θα έρθουμε και θα ρίξουμε από πάνω όλο το σιροπάκι που σας έχω δώσει. Τσιτσιρίζει. Τσιτσιρίζει βέβαια. Θα έρθουμε λοιπόν και θα ρίξουμε όλο αυτό το σιροπάκι που σας έχω δώσει. Όλο θα το πάρει, όλο. Γιατί εδώ δεν φαίνεται. Εντάξει, κάτω βλέπεις λίγο το σιροπάκι. Σαν να το έχει ρουφήξει. Θα φουσκώσουν τα φύλλα. Θα φουσκώσουν τα φύλλα, θα απορροφήσουν γιατί έχουν ξεραθεί τόση ώρα μέσα στο φούρνο. Είναι και η φρυγανιά που έχουμε βάλει μέσα στη γέμιση. Οπότε όλο αυτό θα απορροφήσει το σιρόπι και θα μείνει με ελάχιστο σιροπάκι μέσα στο ταψί. Ωραίο. Αφήστε το να κρυώσει για καμιά ωρίτσα και βάλτε ένα παγωτάκι, το απόλυτο γλυκό για το Σαββατοκύριακο και απολαύστε και το. Και άντε γεια! Νέα εβδομάδα ξεκινάει με νέο μεγάλο αυτοκίνητο Citroën C3 έκδοση U. 1200 κυβικά, γκρι μεταλλικό χρώμα υπέροχο, αξίας 17.500 ευρώ. Και το πιο σημαντικό, με χαμηλή κατανάλωση, μόλις 5,5 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Έχει μεγάλα και αναπαυτικά καθίσματα, έχει συστήματα υποβοήθησης, έχει. Και τι δεν έχει αυτό το αυτοκίνητο. Το C3 ήταν και παραμένει ιδιαίτερα ευέλικτο, πρακτικό μέσα στην πόλη και με υπέροχη περιφερειακή ορατότητα από τη θέση του οδηγού. Αν θέλετε λοιπόν να το κερδίσετε, στείλτε γραπτό μήνυμα ή καλέστε στο 14800. Ποιος είναι πρωινιάτικα? Ποιος είναι πρωινιάτικα? Είναι αλήθεια. Είναι εδώ. Είναι ο ένας. Ο μοναδικός. Ο ανυπέρβλητος. Ο αλεξίσφαιρος. Ο ανεξίτηλος. Ο διάβρακος. Ο Νίκος Μουτσινάς. Καλημέρα, δεν μου το έχω ξανακάνει. Που πάει και το πράσινο με τα μάτια. Βλογ, παιδιά, πολύ ωραία. Δεν είναι survivor, είναι πώς μπήκε η Κλεοπάτρα και την υποδεχτήκανε. Κλεοπάτρα σκεφτόμουν στον περπάτη. Δεν ξέρω τι να χαιρετήσω. Στέκεσαι. Τίποτα, εντάξει. Τίποτα, να πέρασε τώρα στον περπάτη. Να σου πω, αυτό θα το πάρει. Ας έρθει. Ας έρθει. Αυτός μέχρι τελευταία στιγμή έλεγε ότι δεν θα έρθει. Το ξέρω και θα κέρδιζε. Παραλίγο να χάσω 500 ευρώ. Στο παραλίγο να κερδίσεις 500 ευρώ. Γιατί δεν θα χώσουν όντως. Δικαίωσε με λίγο ότι δεν έλεγα πλακίες. Όχι, θα ερχόμουν προ Θεού από πρόθεση. Ποτέ στη ζωή μου. Όχι από πρόθεση. Απλά ξέρει τι. Από λάθος. Από λάθος φυσικά. Αυτό. Απλά επειδή είχα στο μυαλό μου ότι έχω σήμερα να έρθω. Την ίδια στιγμή δεν το είχα στο μυαλό μου.
Πώς γίνεται αυτό? Δεν ξέρω. Σε αυτό μυαλό το μυαλό τι συμβαίνει, πες μου. Κάτι σκεφτόμουν το Survivor, έφυγε χθες και ο Αναγνωστόπουλος, δεν ξέρω. Άλλο κάτω ήμουν. Πολύ ταρά, δεν το περίμενε κανείς. Πάντως το βλέπεις, ε? Όχι πάντα. Σκάσε, το βλέπω κάθε μέρα. οπότε λοιπόν είχα στο μυαλό μου, λέω θα βάλεις το ξυπνητήρι, βάζω το ξυπνητήρι, πολύ ωραία. Ξυπνάω, αλλά δεν το έχω. Δεν έχω το άγχος να σηκωθώ να ετοιμαστώ. Έχω χρόνο για τη δουλειά. Είμαι ωραίος. Scroll, Instagram. Βλέπω το post. Θα έρθει και λέω. Σήμερα πρέπει είναι. Να πάω. Ναι, και εξφεντονίστηκα. Μόνο και μόνο για να μην χάσει 500 ευρώ. Καλώ σα βρήκα. Καλώ σα βρήκα. Αυτό, δεν θέλω και καλέσματα. Δεν είμαι ικανό. Γιατί αυτά. Είσαι γενικότερα δύσκολο ο χαρακτήρα. Γι' αυτό. Όχι, γι' αυτό. Τεμενάδε. Ναι. Ήρθε σε εμά. Ήρθε σε εσά μετά από 3 χρόνια, Μπέτη. Τι δύο, καλέ. Πέρυσι το Αγίου Νικολάου. Περίμενα ένα χρόνο και κάτι ψηλά. Τίποτα. Ένα χρόνο μην το συζητάτε. Θέλω να σου πω κάτι, το και το έκανε. Αυτό έλειπε. Όχι, πάντα τα εννοώ αυτά που λέω, δεν τα καταφέρνω πάντα. Αλλά τα εννοώ πάντα. Όταν σου λέω, είμαι πολύ μέσα. Και μόνο σου δεν είναι. Δύο χρόνια μου παίρνει, αλλά εγώ το κάνω αυτό που θέλω. Γιατί ήθελε να έρθει σε εμά. Γιατί ποιοι με θέλουν όλοι. Αλήθεια. Είσαι περιζήτητο. Όχι, ξέρω ότι είσαι περιζήτητο από όλε τι εκπομπέ. Πολύ φερνή νύφη. Γιατί να έρθω σε εσά. Πού να πάω. Μ' αγαπάτε. Όχι, μα είναι προσωπική σχέση. Ναι, το ξέρω, είναι προσωπική σχέση. Προσωπική σχέση περισσότερο. Το παιδί είναι απλά στον κλάδο. Ήταν προσωπική, μετά έγινε. Μετά, άστα, πρόχρονα. Γιατί να μην έρθω. Κοίταξε να δεις. Γενικά δεν μου αρέσει να πηγαίνω καλεσμένος. Το ξέρω. Ναι, γιατί είμαι και κάθε μέρα στην τηλεόραση. Υπάρχει κάποια κόπωση από τον κόσμο, φαντάζομαι. Και λίγο ρε παιδί μου λες τώρα και τι να πάω να πω. Και αν θέλω κάτι να πω, θα το πω μέσα από την εκπομπή. Σωστό, μου. Γιατί να πάω να το δώσω κι άλλο. Και στις συνεντεύξεις, κουβέντες, για να μιλάμε συνεντεύξεις, στις συζητήσεις, λέω κι εγώ δικά μου καμιά φορά πράγματα μέσα. Γιατί, οπότε... επειδή το από μικρούτσικο σημαίνει ότι ισχύει. Το Αντρέας μου αρέσει. Όχι, ισχύει, δεν κάνω συνεντεύξεις. Εσύ κάνεις συνεντεύξεις. Εγώ το βλέπω σαν μια φιλική κουβέντα. Όπως θα ερχόσουν στο σπίτι μου, θα σε ρωτούσα όμως αυτά και στο σπίτι μου. Το ξέρω, απλά είναι φιλική κουβέντα η συνέντευξη. Νομίζω, έχω την αίσθηση εγώ ότι το όριό της είναι λίγο ανοιχτό. Και σου δίνει και το ελεύθερο να στριμώξεις λίγο τον άλλον. Ναι, εγώ γιατί πρέπει να στριμώχνουμε πάντα τους καλεσμένους. Ναι, εγώ δεν έχω τη διάθεση αυτή. Δεν θέλω ούτε να βγουν τίτλοι ούτε τίποτα. Γι' αυτό και λέω μόνος μου ψέματα ότι λέω ναι. Κάτι που δεν το είπε ο καλεσμένος και το λέω σαν τίτλο. Άμα πούν κάτι για σένα, ας πούμε, αρνητικό, ενοχλείσαι ή τίποτα. Δεν σε μεγάλωσα, δεν φαίνεται. Ωραία, μακιγιάζει μου. Μεγάλωσα. Δεν ασχολούμαι. Δεν μπορώ να ασχοληθώ. Δηλαδή είναι απόψεις. Μετά καταλαβαίνω ότι πρέπει κάποια πράγματα να γραφτούν, πρέπει κάποια site να γεννήσουν. Καμιά φορά βγαίνει μία είδηση που δεν ισχύει καθόλου για να μπορέσει να ακυρωθεί μετά από λίγο. Οπότε να γίνει το buzz. Εντάξει, εγώ το έχω δείξει νομίζω, το καταλαβαίνουν κάποιοι, ότι δεν με ενδιαφέρει να πάρω τι είπε, να βγω, να απαντήσω σε ένα Q για να γίνει ο διάλογος. Πραγματικά βαριέμαι. Φέτος είμαστε στα μισά της σεζόν. Έχουν ακουστεί από την αρχή τη σεζόν για σένα. Στα μισά είμαστε. Παπάδες. Είμαστε ακόμα. Στα μισά, έχει ακόμα άλλο τόσο. Όπω από τον κούραστη. Έχει κουραστεί όντω τόσο πολύ. Ή απλά το λες τώρα για αστιάκι. Γιατί σε νιώθω και λίγο ότι. Κοίταξε να δει. Όχι, όχι. Κοίταξε να δει τώρα. Εγώ γενικά, άμα πάρουμε την ιστορία μου. Ναι. Γιατί έχω και μεγάλη ιστορία. Γιατί τα λέω 40 χρόνια. Πριν από 107 χρόνια. Πρώτο έβαλα την πρίζα και δόθηκε το σήμα τη τηλεόραση. Είναι πολλά τα χρόνια που κάνω καθημερινό. Που μου αρέσει πολύ ενώ. Μου αρέσει πολύ και έχω αποκτήσει και αυτή τη σχέση με τον κόσμο. Αλλιώς δεν αποκτάται εύκολα, άμα είναι μια φορά την εβδομάδα ή δύο. Οπότε έχω μια οικειότητα με τον κόσμο. Από εκεί και πέρα όμως, είναι ένα ξόδεμα τελείωτο ενέργειας κάθε μέρα. Η εκπομπή που κάνω, χωρίς να θέλω να την υποβαθμίσω, είναι μια εκπομπή που αν δεν υπάρχει κέφι, μπρίο, χαρά, ενέργεια και χορός, δεν έχει καμία σημασία να υπάρχει. Ούτε αποκλειστικά λέμε, ούτε ειδήσεις βγαίνουν, ούτε ρεπορτάζ κάνουμε, ούτε τίποτα. Είναι μόνο αυτή η ωραία μπούρδα της παρέας. Αυτό λοιπόν θέλει. Εγώ ξεκινάω την εκπομπή στο 100. Δεν ξεκινάω και αρχίζω και χτίζω. Ξεκινάω 100 για να καταλήξει να τελειώσει. Καμιά φορά για να σβήσω. Δεν με αφήνουν και να σβήσω. Πάω να χαιρετήσω, να είστε καλά και ξαφνικά σκάει ένας από πίσω. Δεν με αφήνουν και σε μια ησυχία. Οπότε είναι πολύ αυτό κάθε μέρα. Πάρα πολύ. Και τα τελευταία χρόνια με την κορώνα και τα λοιπά, επειδή του δώσαμε και λίγο παραπάνω ένα μπουστάρισμα και για εμάς, με όλο αυτό το μαύρο που αποφασίστηκε να μας καλύψει, πρέπει κάπου να γεμίσω. Πώς θα γίνει, κοπελιά. Θεωρείς ότι αυτό που κάνεις είναι ίσως το καλύτερο που έχεις κάνει. Αυτή η εκπομπή. Εγώ νομίζω ότι είσαι εσύ αυτή η εκπομπή. Είναι όλο πάνω σου. Παντού δεν ήμουν εγώ, ρε παιδί μου. Η προσωπικότητά μας. Κοίταξε, μπορεί να υπήρχε είναι. Και σαν ένα, όχι φορμάτ, μια σκαλέτα που όμως δεν έβγαινε ο Νίκος όπως είναι τώρα. Εγώ αυτό που βλέπω στις οθόνες είναι ο Νίκος. Αυτός που ξέρω, με κάνει να γελάω, οι μούτες του, οι γκριμάτσες του, το σχόλιο μόνο με το πρόσωπο, ας πούμε. Κοίταξε να δει. Νομίζω ότι μπορεί να έχεις αυτή την αίσθηση που συμφωνώ εννοώ. Ναι, δεν ξέρω αν είναι το καλύτερο. Είναι το καλύτερό μου τώρα. Δηλαδή, εγώ είμαι κάπως αλλιώς μάλλον.
Αλλά εγώ ήμουν και στα προηγούμενα. Δεν έχω κάνει ποτέ φορμά. Όχι, μπορεί να έχω κάνει, αλλά να μην έχει πάει καλά. Ενώ και το δέστη του και τα λοιπά. Και το κουσκούς, να σε πάω και πιο πίσω. Στο κουσκούς, ναι, ναι, τα πρώτα, τα ωραία. Πάλι η προσωπικότητά μου ήταν. Η προσωπικότητά μου. Ήσουν και με άλλη παρέα, ήσουν με πολλά περισσότερα άτομα. Που κάπως μοιράζεται αυτό και δεν μπορεί να είσαι 100% μόνο σου στο πώς θα αντιδράσεις, τι θα κάνεις. Ναι. Τώρα νιώθω ότι έχεις βρει μια ομάδα που σε ακολουθεί. Ταυτίζεται με εύκολο να το αφήσεις όταν έχεις τόσες ωραίες συγκυρίες που έχουμε. Γιατί είναι ένα δύσκολο. Είναι δύσκολο. Ωραία, τι θέλεις. Θέλεις, ας πούμε, αυτό σε βραδινό. Δύο φορές την εβδομάδα. Δεν ξέρω τώρα, κάνω αυτό. Παραλαμβάνω ότι άρχισα και να ξυπνήσω και έχω έρθει σαν τρελό. Δεν θέλω να κάνω απαντήσεις που μου κάνανε. Πού είναι. Δεν μου το φέρανε. Φεύγω. Εγώ τα κάνω αυτά. Πάω να πάρω. Δεν το πληρώνουμε εμεί. Πλήρωσα μπαίνοντα. Μου είπαν δώστε μα 1000 ευρώ. Τάδωσα τράπηκα. Λέω το χρωστάω μάλλον από τον μπαρ. Κοίταξε να δεις τι θέλω. Νομίζω, όχι νομίζω. Είμαι σίγουρος. Δεν μπορώ να πω κάτι και μετά να το ακυρώσω βαριά. Καλέ, μην πεις κάτι συγκεκριμένο. Μπορεί να καταλάβουμε τι θα θέλει. Καλά, και λέμε και ξελέμε. Πρώτο στάσιο τι ναι. Θέλω. Κοίταξε, θα ήθελα πια να περάσω σε μια άλλη σφαίρα. θα ήθελα να μην είμαι κάθε μέρα στην τηλεόραση. Μάλιστα. Επειδή είναι πολύ, ρε παιδί μου, ψυχοφθόρο. Είναι αρκετό. Και είναι και εντάξει. Δηλαδή, με έχουν χορτάσει οι άνθρωποι. Κάποιοι άνθρωποι με έχουν δει πιο πολύ από συγγενείς. Θέλεις βράδυ, γουστάρεις βράδυ. Αυτό θα μπορούσε να γίνει. Μα νομίζω βραδινό. Ότι αυτό είναι βραδινό. Ναι, είναι εγώ δεν το αντιμετωπίζω σε μεσημεριανό απογευματινό. Είναι όλο το στυλ βραδινό ενώ και όλα αυτά που συμβαίνουν. Τα νούμερα σε επηρεάζουν. Όχι. Καθόλου. Ούτε λίγο. Τα βλέπεις όμως. Ναι, δεν με επηρεάζουν, είπα. Ρωτάω, ήταν άλλη ερώτηση, δεν ήρθε. Συμπληρωματικά πήγε. Θεωρείς ότι μπορείς στην πορεία, κάνοντας όλες αυτές τις δουλειές που έκανες, και κάποιοι μπορεί να μην είχαν την επιτυχία που είχαν, κάποιοι μπορεί να σταμάτησαν λίγο πιο πρόωρα. Γενικά το λέω, πέρα να μαθαίνεις εσύ τώρα. Σε βοήθησαν όμως να φτάσεις. Κόπηκε το Νικό Κλοκ, καλέ. Σταμάτα ρε εσύ. Ρε το Νικό Κλοκ, μπράβο να το πούμε, το κόψα. Εσύ. Ναι. Γιατί. Γιατί ξύπνησε. Για να μην το κόψουν. Ναι, γι' αυτό. Δεν είδα, έβλεπα ότι δεν γίνονταν. Ήταν κακό momentum. Και ήταν και πολύ κουραστικό. Με το καθημερινό το δέστε τους και το Νίκο Κλοκ. Ήτανε μαζί, παιδιά. Καλά λες, εγώ δεν το θυμόμουν ότι ήταν μαζί. Ξεχάσει αυτό. Παιδιά, ήτανε μαζί. Ναι. Οπότε, προφανώς, ούτε είχε το αποτέλεσμα που ήθελα. Τότε, ας πούμε, ασχολιόμουν λίγο με τα νούμερα. Ωραία. Βλάξ. Εν πάση περιπτώσει, δεν είχε το αποτέλεσμα που ήθελα και κόπιαζε ο κόσμος. Ναι, ναι, δηλαδή, ήμασταν πολύ πάνω. Και έτσι, εγώ τους το ζήτησα. Τόσο υπεράσπιση. Μα κάνει ό,τι θέλει. Μα κάνει ό,τι θέλει. Μα τι αλήτης είναι αυτό στην ελληνική τηλεόραση. Ναι, λοιπόν, θα ήθελα. Το αντιμετωπίζω σαν βραδινό αυτό και όλα αυτά που γίνονται και που κάνουν και τα παιδιά ενώ τα στισήματα μπαίνουν, βγαίνουν, survivor, αυτά. Είναι πολλά. Δεν είναι για κάθε μέρα. Είναι σαν να το φτηνένουμε κι εμείς λίγο μερικές φορές. Ενώ αυτή είναι η διάθεσή μας. Δεν φίλε, το έχεις κάθε μέρα. Δεν είναι για κάθε μέρα. Δηλαδή θα μπορούσε κάλλιστα να είναι μια μινιατούρα ενός κυριακάτικου σόου. Ναι. Θα μπορούσε. Η τελευταία εκπομπή της κάθε χρονιάς θα μπορούσε να είναι ένα κυριακάτικο σώμα ατελείωτο με όλο αυτό που συμβαίνει. Δεν το αντιμετωπίζουμε σαν μεσημεριανοί. Ούτε εδώ πέρα όταν ήμασταν το αντιμετωπίζαμε έτσι, που ήταν η αρχή μας. Αλλά έχουμε κάνει και εδώ κάτι τέρατα. Τέρα, παιδιά. Δεν είναι. Μην κοιτάς την Γιαννακοπούλου που λέει σκαλέτα. Πάμε τώρα και στα προσωπικά. Όχι που θα σε αφήναμε, λοιπόν. Όχι, λέγω ότι δεν είχα συμφωνήσει. Ωραία. Δεν είχα συμφωνήσει γι' αυτό. Ωραία, ναι. Λοιπόν, έκανες ένα εξώφυλλο στο περιοδικό Antivirus. Ένιωσες την ανάγκη να πεις πράγματα για σένα. Ίσως στη στιγμή αυτή. Άρα το έκανες έτσι, γιατί μπορεί να προέκυψε. Ρε παιδί μου, όχι, το έκανα γιατί, κοίταξε να δεις. Το έκανα, δεν ξέρω τώρα πώς θα ακουστεί, αλλά δεν πειράζει, είναι η αλήθεια. Το έκανα πρώτον γιατί έτσι κι αλλιώς νιώθω πολύ καλύτερα. Πιο, δεν είναι δυνατός η λέξη. Είμαι σε μια φάση σε σχέση με τον κόσμο που τα έχουμε βρει, αυτή η αίσθηση είναι η δική μου. Οπότε το γεγονός, το κομμάτι είναι γκέι, δεν είναι γκέι, it's irrelevant, δεν αφορά κανέναν και δεν θα πρέπει. Αλλά δεν αφορά, δεν είναι ένα κομμάτι το οποίο μπορεί παλιότερα να κόμπλαρε κάποιος. Mm-hmm. Ένα λοιπόν κομμάτι είναι αυτό, ότι είμαι σε μια φάση που δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Αλλά δεν είμαι σε φάση να μιλήσω, αλλά μιλώντας αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει αυτή η πιθανότητα κάποιος, κάποια να ακούσει κάτι και να πάρει μια δύναμη. Να ακούσει ένα τρόπο σκέψης. Είμαι ένα πρόσωπο το οποίο είναι αγαπητό σε μανάδες, γιαγιάδες, παππούδες, ακριβώς επειδή είχα τη σχέση αυτή με τους δικούς μου. Υπάρχει αυτή η οικειότητα προς τα εκεί. Έχει σημασία, φαντάζομαι, ένα άτομο το οποίο συμπαθούν και έχει περάσει τις εξετάσεις του φίλου. Ότι ρε, συγγνώμη, το λέει τώρα αυτός. Όχι, εντάξει, μήπως να είμαστε λίγο πιο. Δεν ξέρω, μπορεί να λέω και βλακίες. Σας λέω απλά τη σκέψη μου. Έτσι κάνω και μέσα από την εκπομπή και πλάκα κάνω με αυτό και πράγματα γενικά λέω ότι μπορώ να πω γιατί πέρα από το να δούμε και να γελάσουμε και να σχολιάσω και να πω το χιούμορ μου και να βάλω την περούκα να τη βγάλω κτλ. Κάποιος μπορεί κάτι να ακούσει. Δηλαδή το έχω πολύ στο μυαλό μου να μπορεί κάτι να κάνει αυτή η άτιμη τηλεόραση. Εσύ.
αυτή η άτιμη με τηλεόραση. Με αυτή την εξουσία δύναμη που μπορεί να σου δίνει η τηλεόραση. Το βήμα. Έλα, ορίστε, μην πούμε εξουσία δύναμη. Το βήμα. Σου δίνεται ένα βήμα. Έχεις γιατί δίκιο. Να μην πει και πέντε πράγματα. Που δεν θα είναι μόνο για μας. Και πέντε ανθρώπου έξω που περνάνε και δύσκολα. Και δεν είμαι και καθόλου celebrity style τύπο. Δηλαδή δεν με ενδιαφέρει, δεν με νοιάζει, δεν με βλέπετε πουθενά. Όχι, σε ένα καβούκι. Τίποτε, πουθενά, δε, όλη μέρα δουλεύει. Πότε καλέ να πάει. Αφού έχει το καθημερινό μετά πάει στο θέατρο. Πότε να πάει να καλά, δεν πάω στο θέατρο. Τίποτα προσωπική. Κάκι και μια λάμπα Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Να σε πάω σε κάτι άλλο τώρα. Μιας και πήγαμε εκεί, γιατί θυμάμαι που είχες πάει και εσύ στον Νίκο και είχατε κάνει τη ζήτηση για το κομμάτι της υιοθεσίας. Ένα τεράστιο κεφάλαιο που και αυτό είναι μια δήλωση των, για να το λες στην εκπομπή. Και μάλιστα μου είχε κάνει εντύπωση γιατί όταν του το είπα δεν το ήξερα. Και μας είπες ότι είναι η τρίτη ή τέταρτη φορά που το κάνω και αν δεν θα σταματήσω. Στο δεν είμαι. Δεν είναι εύκολο. Πολύ δύσκολο. Το προσπαθείς ακόμα ή τελείωσε για σένα. Το προσπαθείς. Ναι. Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι. Δεν είναι. Και δεν μπορώ να καταλάβω. Πάντα μου καίγεται το εγκέφαλο. Δεν μπορείς εσύ. Πώς θα μπορέσει ένας άλλος άνθρωπος να κάνει. Μπορεί πιο εύκολα ένας άλλος άνθρωπος. Αλήθεια το λέω. Ναι, βέβαια. Εγώ νομίζω ότι θα άνοιγαν οι πόρτες πιο εύκολα. Μακάρι, όχι. Ούτε σε σούπερ μάρκετ δεν έχω ανοίξει πόρτες. Λόγω της επωνυμίας. Βέβαια. Τι σχέση έχει αυτό. Να πω, το γνωρίζουν, ξέρουν το πρόγραμμα. Τι άνθρωπος είναι. Γνωρίζει πιο κανέναν άνθρωπο. Ανοίγουν οι πόρτες, όχι. Εμένα ρε παιδιά, να σας πω κάτι τι με ξεπερνάει λίγο. Με ξεπερνάει το γεγονός. Σαν αποτέλεσμα, για να μην πω τίποτα για καμία κυβέρνηση, τωρινή ούτε παλιότερες, δεν με αφορά εννοώ, ότι στο τέλος της ημέρας προτιμάτε τα παιδιά αυτά να μείνουν σε ένα ίδρυμα από ότι να είναι σε ένα σπίτι. Ναι. Και να παίρνουν αγάπη. Και καταλαβαίνω ότι σου λέει δεν μπορούμε να δίνουμε αγάπη τα παιδιά. Φυσικά το καταλαβαίνω απόλυτα. Παίρναμε από τσεκ, παίρναμε από 100 ελέγχους. Γιατί δεν παίρνουν ανθρώπους λοιπόν, κοινωνικούς λειτουργούς, υπάρχει και να ανθίσει και αυτή η ειδικότητα και τα παιδιά τώρα που είναι στα λύκεια να δουν ότι αυτό μπορεί να ανθίσει σαν επάγγελμα, να το επιλέξουν και να έχεις για 5 χρόνια θες. 2 φορές την εβδομάδα κοινωνικό λειτουργό να τσεκάρει τι γίνεται. Θα μπορούσε δηλαδή, υπάρχει ένας τρόπος. Νομίζω Ελβετία, μπορεί και όχι, δεν μας νοιάζει. Τα εξωτερικά, σε ένα πολύ ωραίο μέρος, αποφασίστηκε από την κυβέρνηση εκείνη να φέρουν μαζί ορφανοτροφία με γυροκομεία, να τα συστεγάσουν για να μπορέσουν και οι ηλικιωμένοι να έχουν ένα νόημα που έχει σημασία και τα παιδιά να παίρνουν τέτοιου τύπου αγάπη. Δηλαδή υπάρχει η σκέψη για μια πρόνοια εδώ, δεν υπάρχει αυτή η σκέψη. Που είναι λίγο στενάχωρο. Εντάξει. Κάνουμε, προσπαθώ να κάνω, όχι προσπαθώ, είμαι σε ενέργειες, θα δούμε τι θα γίνει, μπορεί να μην είναι και τυχερό. Σε θυμώνει αυτό, θυμώνεις λίγο που δεν... Όχι. Τα αφήνω και λίγο τα πράγματα, γιατί μπορεί τώρα εγώ να έχω, προπατάω κάτω και τα λοιπά το πόδι μου, αλλά να μην είναι ρε παιδί μου. Σε επόμενο γύρο, δεν αγχώνομαι. Με τη μαμά σου το έχεις συζητήσει ποτέ αυτό, ότι μπορεί να συμβεί. Η μαμά μου ήθελε να βρούμε μία γυναίκα. θα μην γέλας, δεν είναι ωραίο, έχει φάνη. να βρούμε μία γυναίκα να μας κάνει ένα παιδί και να φύγει πια από τη μέση, από τη ζωή μας. Α, τόσο προχώει η μπαμπά. Τόσα χρόνια ψυχολόγο πήγαινε. Τόσο πολύ. Η μαμά είσαι εσύ, ποιος έτσι. Εγώ. Και η μαμά πήγε καημένη προς το τέλος να της πει εναντίο. Ναι, δεν ήταν όμως γενικότερη κουβέντα. Δεν το είχαμε με το γάμο στο σπίτι. Νομίζω και η μαμά μου χωρισμένη ήταν εννοώ. Οπότε δεν είχαμε. Σου λείπει η μαμά. Όχι. Όχι, Όχι, γιατί πιστεύω ότι δεν έχει φύγει. Δεν έχεις νιώσει ποτέ κάποιο πρωί ότι θα σηκωθείς και θα την πάρεις τηλέφωνο. Το έχεις περάσει αυτό. Πρέπει να αναφέρω συνέχεια. Εγώ δεν πιστεύω ότι η ψυχή θα μου κάνει μήνυση. Μου πει παράταμε. Τελειώσαμε. Ήρθα, έπαιξα τη μάνα σου, να σε παράταμε. Έχω να... Δηλαδή μπορεί να έχει ξανακατέβει τώρα να είναι κάπου αυτή στην Κουάλα Λουμπούρ και να κάνει μπάνια. Δεν τη νιώθω λοιπόν ότι μου λείπει, γιατί νιώθω ότι είναι γενικά, χωρίς να το. Να κάτσω με λεπτομέρεια και να το αναλύσω εννοώ, όχι τέτοιο πράγμα. Αλλά δεν το νιώθω. Το ξορκίζεις με αυτόν τον τρόπο λίγο. Δεν ξέρω τι να σου πω. Είναι παιδί μου, το σχολιάζεις χιουμοριστικά. Σου λέω ότι την αναφέρω συνέχεια. Όταν την αναφέρεις συνέχεια, δεν αντιλαμβάνεσαι ότι λείπει. Ναι, είναι σαν να υπάρχει. Το σώμα εννοώ και τα λοιπά, να δεις το πρόσωπο και τα λοιπά, ναι εντάξει, θα ήθελα κάποια στιγμή. Πέρασες όμως τη φάση συνειδητοποίησης. Μετά από κάνα χρόνο, νομίζω, δύο. 2-3 χρόνια ψυχοθεραπεία, ακόμα τι θέλω. 2-3 χρόνια μετά το θάνατο της μητέρας ήταν πολύ εντυπωσιακά φρικτά. Πολύ όμως, πώς να σου πω. Πολύ. Εσύ όμως μεγάλωσε σε πολύ αγαπημένη οικογένεια. Μήπως και αυτό σε οδηγεί. Εντάξει, ήταν. Ο παππούς σου είχαν υπερβολική αγάπη. Ενώ πήρε. Αυτά τα υπερβολικά είναι ωραία, θεωρείς. Όχι, δεν είναι. Δεν είναι. Άρα μην τα λέμε έτσι παραμυθένια. Όμως μεγάλωσε σε ένα ίσως υπερπροστατευτικό περιβάλλον παραπάνω. Ίσως αρέσουν οι λέξεις, αρέσουν. Θα έλεγε κάποιος, ας πούμε, αν το παρακολουθούσε το ντοκιμαντέρ, τι ήταν πολύ. Μήπως καμιά φορά πηγάζει και από μέσα μας ότι έχω αγάπη και θέλω κάπου να τη δώσω, ρε παιδί μου. Την αγάπη που πήρα όπως την πήρα δεν θα ήθελα να τη δώσω, γιατί είναι ζιβάγκο, είναι πνιχτική. Ναι, εσύ είσαι ένας άνθρωπος όμως που είδες ίσως τα λάθη τους
και προεξελίσσεσαι. Θα ήθελα να είμαι το επόμενο μοντέλο. Δεν ξέρω, τα σκυλιά πρέπει να φέρετε καλεσμένους και τη γάτα να δείτε πόσο συμπεριφέρομαι. Άντι, τρίκι, μη. Μα, πολύ κουραστικό. Μόνος είσαι με τα σκυλιά ή μοιράζεσαι αυτή την αγάπη και τα βαθμίκη. Τα Σαββατοκύριακα τα πρωινά παίρνει λίγο χρόνο. Είσαι μόνος. Τα σκυλιά ή θέλει και λίγο παρέα. Αν έχω ή αν θέλω. Είναι δύο ερωτήσεις. Όχι. Θέλεις. Πού να ξέρω, μωρέ, τώρα, άσε με τώρα. Είναι Φλεβάρης. Γιατί, τι, κάτσε ακόμα Φλεβάρης. Σε έχω υπερβολική αδυναμία. Το πιστεύω. Γιατί ο άντρας μου είναι Παρθένος, αυτός είναι Παρθένος και εσύ είσαι Παρθένος. Και κάνουμε το καρέ. Ναι, αλλά βλέπεις πως έχουν βγει το κάθε ζώδιο. Γιατί. Έχει βγει ο Μακαλιάς, μετά έχω βγει εγώ, μετά μας, δηλαδή καταλαβαίνεις ότι κάπως το εξέλιξε εκεί. Εγώ τους αγαπώ πάρα πολύ τους Παρθένους. Δεν ξέρω τι μέρη. Είσαι η μοναδική ίσως πάντως. Γιατί να μην σας αγαπάνε, είστε τόσο ωραίοι άνθρωποι. Τόσο έξυπνοι, τόσο προχώ, τόσο δοτικοί. Δώσε κάτι. Εμένα μου είχαν πει Βασίλισσα θα σε έχει και με έχει Βασίλισσα. Σε έχει. Με έχει και Βασίλισσα. Σε έχει, είσαι πολύ δυσκολία. Εσύ τι ζώδιο είσαι, Βασίλισσα. Λιοντάρι είπαμε. Τα έχουμε ξαναπεί. Λιοντάρι. Δεν το θυμώσω. Και ήρθα και στα φώτα που δεν είναι τα καλά μου, αλλά χαλάλε σου, δεν πειράζει. Α, για τα κακά σου. Συγγνώμη, γιατί είμαι εγώ στα κακά τελικά τα φώτα. Η κοπέλα μόλις μας είπε. Πήγαινε εκεί. Είναι καλύτερα. Ναι, πήγαινε. Κάτσε να δεις. Νομίζω ότι είναι λίγο καλύτερα. Είναι λίγο έντονα τα φώτα, μπορεί να φωτίσει ξαφνικά πολύ. Ορίστε. Φέρτε λίγη πούδρα. Πώς σας βλέπει. Δεν μας βλέπει καλά. Γιατί πω. Ωραία. Γιατί είναι και λίγο παραπάνω. Χτύπησε το σκύλο. Παραπάνω και θέλει λίγο. Όχι, όχι, παραπάνω. Μια χαρά και εμένα με περιποιηθήκανε. Κοίτα στην πολυθρόνα εκεί πώς σου πάει. Πώς θα χαρακτήριζες τον εαυτό σου σαν σύντροφο όμως. Σαν σύντροφο, ναι. Μαγικό. Το εννοείς τώρα ή μαγκοροδεύεις. Όντως νιώθεις ότι τα δίνεις όλα, προσέχει. Ρε, ποιος τα δίνει όλα, μην τα λέτε αυτά. Αυτά δεν είναι όλα. Όπω, όπω. Γιατί. Ναι, τα δίνω όλα στη σχέση μου. Ποιος. Εγώ το λέω. Εγώ τα δίνω όλα. Γιατί περιμένεις κάτι. Άσχετο το ένα με το άλλο. Τι. Σε ρώτησα αν εσύ τι δίνεις. Αν είσαι συντροφικό. Μη λέτε τα δίνω όλα, μη λέτε θέλω να ζήσω το πάθος στα πατώματα. Δεν είπα για πάθος. Θέλω να πω. Εγώ τα δίνω όλα. Το βρακί μου, θα το δώσω. Ναι, ναι, το δίνει. Σαν το βασάλο που το δώσω. Εγώ το δίνω. Το βρακί, σαν το βασάλο, βλάκας. Ναι. Και τι, είσαι κουρασμένος, σε βλέπω. Είναι κουρασμένος. Η επιπτώση που δίνεις είναι πολλές πλευρές. Παιδί μου, άκου λίγο τώρα. Δεν δίνεις μόνο για να πάρεις, θέλω να πω. Όχι, όχι. Συνήθως δίνουμε για να πάρουμε. Συνήθως. 99% ενός συνήθως. Ένας Χριστός είναι το 1% που έφυγε. Μπορεί να δώσεις 99% για να πάρεις ένα όμως. Δε, άμα δεν πάρεις αυτό το ένα, μπορεί να πάθεις κακό μέσα σου. Θέλω να το καταλάβουμε λίγο αυτό. Ναι. Δηλαδή έχει μια σημασία. Δεν το υποβαθμίζει. Καθόλου. Άμα δεν τα δώσεις όλα και δεν πεις 100% σχέση και για μένα η σχέση πάνω και δεν με νοιάζει τίποτα και δεν βλέπω κάτι τέτοιο. Είναι εγκεφαλικό που λες. Εγκεφαλικό όλο αυτό που περιγράφεις. Ρε βλάκα. Δώσε ρε, μην κρατάς μέσα σου. Δώσε. Μα δεν έχω. Τι, δεν ανοίγει τίποτα. Όχι. Δεν έχει την μπαταρία. Καλά, έκανα και έφυγα. Έλα, καλέ, δώσ' το εδώ. Καναλάρα, ρε, εμείς έχουμε. Κοίταξε να δεις. Δεν θεωρώ ότι έχει πολύ ενδιαφέρον το 100% πουθενά. Οκ. Okay. Είναι η άποψή μου εννοώ. Μία πεποίθησή μου. Μπορεί να θέλει να κρατάει κάτι και για τον Όχι, ίδιο. Οφείλουμε να κρατάμε. Πώς, αν δεν προστατεύσω εγώ τον εαυτό μου και γνωρίσω εσένα και τα δώσω όλα και μετά εσένα σου φύγει. Άνθρωπος είσαι. Και σηκωθεί και φύγει. Άρα φοβάσαι. Όχι, φοβία. Καθόλου. Είναι προστασία, είναι self-care. Άμυνα. Self-care, παιδιά, είναι φροντίδα προσωπική, δεν είναι άμυνα. Ξέρουμε αγγλικά. Δεν έχουμε πάρει και λόγο. Να κάνεις μπάνιο. Μόνο λόγο. Ω συνεργάτη είσαι καλό. Μαγικό πια. Ένα. Παίξτε το βίντεο με τους συνεργάτες που τον βρίζουνε. Παίξτε το βίντεο που τον βρίζουν όλοι. Εγώ, οι παλιοί μου λες. Όχι, καλέ, αυτοί τώρα. Οι καινούργοι, πώς τολμήσανε. Τώρα δεν σε έχουν απάθει, είχε να πω μετά. Έχετε βίντεο, όντως ή κοροϊδεύει. Όχι, καλέ, πλάκα κάνω. Θέλω να φύγω. Τίποτα, έχουμε ένα τηλεφώνημα. Ο Γρηγόρης πρέπει να είναι ο Αρναούτογλου. Τι φοβόσου είναι με αυτό, πες μας λίγο. Εγώ δεν αντέχω άλλο με τον Γρηγόρη. Δεν το πιστεύω ότι συμβαίνει αυτό. Μου φαίνεται πια. Σωστά ψέματα. Αποκλείεται. Που βγαίνει δημόσια και κάνει παράπονο. Πεθαίνω εγώ, τρελαίνομαι. Τον αγαπάω. Εγώ του είπα, ρε, δεν θέλει να σε δει, πάρ' το απόφαση. Δεν θέλει. Μην δεν τα λέτε τέτοια. Γιατί πρέπει να το αντιμετωπίσει, πρέπει να αντιμετωπίσει την αλήθεια, να τη δει μπροστά του. Χριστιανέ, ο Γρηγόρη, αν θυμάμαι πια καλά. Ναι. Το σκυλί είχε κάνει ανακαίνιση όλο το πλατό, εξαιρετικό. Αν θυμάμαι καλά, λοιπόν, μου είχε πει. Πάρε με ένα τηλέφωνο, σε παρακαλώ, γιατί θέλω να σου δείξω κάτι. Ναι. Ωραία. Αυτό. Φοβήθηκες, λες τι να μου δείξει. Μα έχω ακούσει κιόλας, δεν θέλω να μου δείξει. Οπότε λοιπόν, κάτι για ένα κόνσερ θέλει να μου πει, για κάτι που θα ήθελα να κάνουμε μαζί όλα αυτά τα χρόνια, που αυτός είναι σε ένα άλλο κανάλι και εγώ σε άλλα δύο κανάλια. Δεν έχει να κάνει, ήταν επιτυχημένο το δίδυμο, πρέπει να το ομολογήσεις. Όχι, μα δεν έχει να κάνει, ήμασταν αλλού, επαγγελματίε ήμεθα. Ενώ δηλαδή είναι σε άλλο κανάλι, είμαι σε άλλο 100 χρόνια συμβόλαιο. Εμείς καταλαβαίνουμε, δηλαδή δεν τον πήρες τηλέφωνο. Όχι, εδώ δεν πήρες ένα ρε, τον περίμενες. Δεν θα αρχόμουν σήμερα, θέλετε να καταλάβετε, γιατί αυτός ο διαστηρμός προσωπικότητάς μου, θα τον πάρω κάποια στιγμή το τηλέφωνο. Νέα εβδομάδα ξεκινάει με νέο
μεγάλο αυτοκίνητο Citroën C3 έκδοση U. 1200 κυβικά, γκρι μεταλλικό χρώμα υπέροχο, αξίας 17.500 ευρώ. Και το πιο σημαντικό, με χαμηλή κατανάλωση, μόλις 5,5 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Έχει μεγάλα και αναπαυτικά καθίσματα, έχει συστήματα υποβοήθησης, έχει... Και τι δεν έχει αυτό το αυτοκίνητο. Το C3 ήταν και παραμένει ιδιαίτερα ευέλικτο, πρακτικό μέσα στην πόλη και με υπέροχη περιφερειακή ορατότητα από τη θέση του οδηγού. Αν θέλετε λοιπόν να το κερδίσετε, στείλτε γραπτό μήνυμα ή καλέστε στο 14800. Ποιος είναι πρωινιάτικα? Ποιος είναι πρωινιάτικα? Μάικη Τσίκο. Από την κρύα βρύση πέλα. Είσαι έτοιμος το κλαρίνο σου να κλάψει? Συγκοπή τη. Δώστε το! Θέλω να ξεχάσω, να μην υπάρχεις πουθενά, να μην υπάρχεις. Πάρε το σκάνια, τράβα στο καλό, μη μου ζαλίζεις άλλο το μυαλό, μη μου ζαλίζεις άλλο το μυαλό. Πάρε το σκάνια και τράβα στο καλό. Πάλι καρδιοχτύπη για άλλες αγωνίες, καινούριους δρόμους, περπατώ καινούριες ιστορίες. Πάλι καρδιοχτύπη για άλλες αγωνίες, καινούριους δρόμους, περπατώ καινούριες ιστορίες. Πάλι στο σπίτι μου χαράματα, πάλι με ζουνούν της αγάπης τα φαντάσματα. Πάλι στο σπίτι μου χαράματα, ναι, ναι, αλλά μην νιώνω τόσα που έχω πάθει. Ακόμα ο τρελός κάνω τα ίδια λάθη. Δεν έβαλα μυαλό τόσα που έχω πάθει. Ακόμα ο τρελός κάνω τα ίδια λάθη. Σαν σ' αγαπώ και κλαίγες κρυφά τις νύχτες, ναι, μπα, παραπονιαρικό. Δεν μιλούν οι μαργαρίτες, δεν μιλούν τα λουλούδια κι ό,τι καταλέμω μη ρώτας. Μαργαρίτες, για να δεις αν σ' αγαπώ. Και κλαίγες κρυφά τις νύχτες, νέπα, παραπονιαρικό. Έχουμε λίγο κακέλια τώρα, έλα. Σαν κορεύουν τα καρδιά.
γενιά. Πρωινιάτικα στην πέντη μαγειρά όλοι με γελιά. Να περπατήσεις για να σου πω πω σ' αγαπώ, το πόνο μου να σβήσεις, το πόνο μου να σβήσεις. Η πυρωτήσα ξανά
για γοργόμονα. Σε περόσκηνο σαν το Χρήστο εικόνα. Σε περόσκηνο σαν το Χρήστο εικόνα. Αχ, η πυρώτησα γοργόνα. Πάμε και κανένα δυο τσάμικα τώρα, έτσι. Έλα. Για να δω τώρα. Στο όρεμα, ώρες αγαπώ, δεν είναι ψέμα. Γεια σου, παιδί! Άιντε για σένα κιό. Άιντε στα ναφλιού, για σας λεβέντες, στα ναφλιού, το παλαμίδι. Έλα! Άιντε στα ναφλιού, το καριό φίλοι. Άιντε το πρωτάν, για σας λεβέντες, το πρωτάν, η μωρά. Άιντε το πρώταν, η μωρά είδες κι όλοι οι υπεραχωρίτες. Ήσασταν μοναδικοί, ήσασταν υπέροχοι, είσαστε οι καλύτεροι. Γιάννη Καψιόλη, λοιπόν, ευχαριστούμε τον Γιώργο Καρτελιά που ήταν μαζί μας στην παρέα μας. Γιώργο, μου σε ευχαριστούμε. Εγώ ευχαριστώ, παιδιά, για την πρόσκληση. Πέρασα καταπληκτικά. Τα μπαλέτα μας εδώ. Λοιπόν, μέχρι να σας ξαναδούμε, να σας χαρούμε στα πανηγύρια, άνοιξη, Πάσχα, έρχεται, θα δώσετε πόνο. Στο Κανκάν, ποιες μέρες είσαστε? Παρασκευή, Σάββατο. Τέλεια. Και σε περιμένουμε να έρθεις. Τέλεια, θα έρθω. Με όλο το επιτελείο. Βεβαίως, φιλιά πολλά, χρόνια πολλά, καλά κούλουμα. Χρόνια φιλιά πολλά, με υγεία. Για σένα θα πεθάνω, για σένα θα πεθάνω, τον έλεγχο μου χάνω.